καμαριέρα από το πέμπτο διαμέρισμα. Σου έχω πει τόσες φορές, όταν διαβάζω εφημερίδα. Διαβάζω εφημερίδα. Ναι κύριε, αλλά λέει ότι είναι κάτι βιαστικό. Δεν υπάρχουν βιαστικά πράγματα. Οι άνθρωποι τα κάνουν βιαστικά, να περιμένει. Μα περιμένει κύριε, περιμένει ένα τέταρτο. Να περιμένει κι άλλο ένα. Εγώ τώρα παιδί μου δεν είμαι εδώ. Εγώ βαδίζω με την τρίτη στρατιά. Κάνω υπερκέραση του δεξιού. Αν δεν τελειώσει ο ρυθμός, αδύνατο να την ακούσω. Μα τι λέτε κύριε, είναι δυνατόν να περιμένει το διάδρομο στο τέλος του πολέμου? Κατάλαβα. Δεν θα με αφήσει σήμερα να τελειώσει το ανακοινωθέν. Πες να έρθει. Κύριε Σπανέ. Τι είναι παιδί μου? Τα πράγματα τα κουβαλήσαμε στην αποθήκη. Αδειάσαμε το διαμέρισμα. Ο κύριος και η κυρία φεύγουν σήμερα. Μπα. Και για πούμε το καλό? Για το χωριό. Ποιο χωριό? Το χωριό του κυρίου. Γιατί? Πάνε να φάνε κύριε. Ο κύριος θυμήθηκε πως είχε κάτι χωράφιο στο χωριό από τον πατέρα του. Πήγε μια ματιά τον Οκτώβριο και έβαλε και τα άσπρα κριθάρι. Γιατί κριθάρι? Δεν ξέρω. Κάποιος γιατρός του είπε πως δεν υπάρχει, λέει, ανώτερη τροφή από το κριθάρι και από το πίτουρο. Α, μάλιστα. Καλά, εγώ ρε παιδί μου, τι μπαίνω σε αυτή την ιστορία? Το διαμέρισμα το γυρεύουν μερικοί. Μα δεν έχουν, βλέπετε, τον καιρό να διαλέξουν ένα καλό ενοικιαστή. Θα θέλανε, λέει, να φροντίσετε εσείς αυτό το ζήτημα. Έχουν εμπιστοσύνη. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα δεν μου λες, γιατί δεν έρχεται ο ίδιος να μου το πει παραστέλνει εσένα? Φτιάχνουν βιαστικά τις βαλίτσες τους. Φοβούνται πως δεν θα προλάβουν το τρένο. Και σας παρακαλούν πάρα πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, να κατεβείτε μια στιγμή. Πολύ καλά. Αφού είναι έτσι. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω κι εγώ κάτι, κύριε. Ναι, λέγε, παιδί μου. Να με κρατήσετε. Δεν θέλουν να με πάρουν μαζί τους και είμαι ολομόναχη. Καλά, γιατί δεν γυρίζεις κι εσύ στο χωριό σου? Εγώ δεν έχω χωριό, κύριε. Είμαι από εδώ, από το ορφανοτροφείο. Είμαι ολομόναχη στον κόσμο. Καλά, παιδί μου. Εγώ βέβαια δεν έχω ανάγκη από υπηρεσία και η καιρή είναι δύσκολη, το ξέρεις. Μα θα κοιτάξω, μπορεί να σου βρω κανένα σπίτι. Σας ευχαριστώ, κύριε. Όχι, άσε, παιδί. Και θα με ειδείτε κι εμένα. Λοιπόν, Κατερίνα, έχουμε νομίζω ένα σημείο στην αποθήκη. Βάλτε το στην καμαρά σου, να κοιμάται η Μαρία σου, να δούμε τι θα γίνει. Κατάλαβες? Μάλιστα, μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, αν με ζητήσει κανείς, εγώ θα κατέβω κάτω στο πέμπτο διαμέρισμα. Θα γυρίσω αμέσως. Μάλιστα. Άντε, άντε, σώθηκες πάλι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι μάλαμα. Θα του κάνω εικόνισμα και θα το ανάβω καντήλι. Καντήλι? Τι λες, μωρέ παιδί μου, και πού θα βρίσκεις λάδι? Χτυπάνε, χτυπάνε. Τράβα στην κάμαρά μου και έρχομαι να φτιάξουμε το κρεβάτι σου. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, παιδί μου. Δεν μου λες, ο κύριος Γιώργος δεν είναι εδώ? Όχι, έχει κατέβει μια στιγμή στο πέμπτο διαμέρισμα. Θα ανέβει αμέσως. Και η κυρία σου, παιδί μου? Έπαιρνε το μπάνιο της, πιστεύω να έχει βγει. Θέλετε να ειδοποιήσω? Όχι, όχι, δεν πειράζει, θα περιμένουμε. Να σας σερβίρω κάτι? Όχι, χρυσό μου, περιττό. Ορίστε. Οι άνθρωποι δεν ξύπνησαν ακόμα καλά-καλά. Και εσύ ξεκινάς με αυτά τα χάλια της συγκοινωνίας από την άλλη άκρη της Αθήνας για να κάνεις τι, ε? Σκέψου το λιγάκι, σε παρακαλώ. Ρένα μου, Ρενάκι μου. Σ' όλη μας τη ζωή ακολουθούσα τυφλά τις γνώμες σου. Αυτή τη φορά όμως, Ρενάκι μου, θα μου το επιτρέψεις, δεν είναι έτσι? Όχι, όχι, όχι. Χίλιες φορές σου είπα. Δεν θα σε αφήσω έτσι στα καλά καθούμενα να διαλύσεις εσύ ένα σπιτικό. Στα καλά καθούμενα? Ρένα, παιδί μου, παραλογίζεσαι. Όταν ξέρεις πολύ καλά, όταν είδες με τα ίδια σου τα μάτια. Δεν μου λες, χρυσό μου. Τρελάθηκες τελείως. Θα πεις αυτόν τον άνθρωπο που ζει εδώ μέσα ευτυχισμένος, μέσα στα αγαθά του, ότι η γυναίκα του έχει εραστεί. Όχι, βρε Ρένα, παιδί μου. Για ποιον με πέρασες? Θα του το φέρω με τρόπο, με πολύ τρόπο, έτσι από μακριά. Θα του πω, ξέρεις, καμιά φορά τις κυρίες, ακόμα και κάτι παντρεμένες που θα έπαιρνε σαν τίθερο, που λέει ο λόγος από το χεράκι τους, μπορεί να τις δεις με ένα νέο, σε μέρος που δεν το βάζει ο νου σου, να τα λένε μια χαρά. Να, κάτι τέτοιο θα του πω. Και θα τα κάνεις ρόιδο. Αλλά δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω. Αντί να έρθουμε εδώ, έπρεπε να σε πάω σε ένα γιατρό να σε κοιτάξει, γιατί δεν είσαι καθόλου καλά. Δεν μου λες, παρακαλώ. Τους είδαμε ή δεν τους είδαμε? Απάντησέ μου. Και που τους είδαμε? Χίλιες φορές σου είπα ότι είναι παιδικός της φίλος. Δηλαδή, δεν μπορεί μια κυρία καθώς πρέπει να βγει περίπατο με ένα παιδικό της φίλο, βρε αδερφέ? Ήτανε κομμάτι μακρινός αυτός ο περίπατος. Ξεχνάς που είναι το εξοχικό κέντρο που τους είδαμε? Και είχε και δωμάτια διοικογενείας. Δηλαδή από εκείνα τα δωμάτια που χαλάνε οι παλιές οικογένειες και δημιουργούνται νέες. Αχ, Θεέ μου, αγωνίζομαι τόσα χρόνια να σε κάνω άνθρωπο. Δεν βαριέσαι? Χάνω τα λόγια μου. Αδύνατο να αλλάξεις διανοητικότητα εσύ. Αδύνατο.
Μα και να την είδες, χρυσό μου, ξέρεις πού και πώς. Έπρεπε να κάνεις πως δεν τη βλέπεις. Όχι να θέλεις να το πεις και στον άντρα της. Έχω ιερό χρέος. Ποιο χρέος? Είναι φίλος μου. Μα αν άρχιζαν οι φίλοι να λένε στους φίλους ότι οι γυναίκες τους έχουν φίλους, τότε ούτε γάμος θα υπήρχε ούτε φιλία. Γιατί? Τι γιατί, χρυσό μου? Ή θα πίστευαν οι φίλοι τους φίλους και θα χώριζαν τη γυναίκα τους, ή δεν θα τους πίστευαν καθόλου και θα τους έκλειναν την πόρτα κατάμουτρα. Ή και τα δυο μαζί. Θέμος, το λέω και να το ξέρεις. Εκείνος δεν πρόκειται να σε πιστέψει. Και αν, χρυσό μου, δεν ενδιαφέρεσαι για τη φιλία του, σκέψου ότι είναι ο καλύτερος πελάτης του μαγαζιού σου. Θα τον χάσεις. Εδώ, Ρενάκι μου, πρέπει να με θαυμάσεις. Υπεράνω όλων το καθήκον. Δεν θα την κάνεις, βρε παιδάκι μου, αυτή την κουταμάρα. Δεν θα την κάνεις. Έλα, δε μου, μου γλυκό. Θα ήθελες, δηλαδή, να έρθει κάποιος εσένα και να σου πει ότι η Ρένα, το Ρενάκι σου, έχει φίλο. Μα για σένα, Ρενάκι μου, δεν θα μπορούσε κανείς να πει τέτοιο πράγμα. Εσύ είσαι βράχος ηθικής. Παίρνετε την Τέντη. Μου δίνεις το λόγο σου ότι δεν πρόκειται να του πεις τίποτα, Θεμούκο. Ούτε εσύ στην Τέντη. Εντάξει. Αμέ, χρυσό μου. Εγώ θα της τα πω να μάθει να φυλάγεται. Ωραία, δεν τα ακούω εγώ αυτά. Δεν τα ακούω εγώ αυτά. Δεν θα τον αφήσω να γίνεται γελίος. Ευχαριστώ, παιδί μου. Ρε, ρε, εδώ είσαι, Θεέ μου. Τι σε ήθελα. Είναι τίποτα σοβαρό? Όχι, βαρφέ, να κουβεντιάσουμε. Κατερίνα, κάνε μας δύο καφεδάκια. Τρία. Γιατί, ποιος είναι ο τρίτος? Είναι η Ρένα μέσα στο δωμάτιο της Ντέντης που ντύνεται και, ξέρεις, τρελαίνεται για καφέ. Ωραία, να σερβίρεις και στην κυρία καφέ. Κάτσε, Θεέ μου, κάτσε. Ευχαριστώ. Μα εσύ είσαι καταπληκτικός. Έχεις ακόμα καφέ? Α, ναι, είχα κάνει μια προμήθεια. Σκόπευα να ανοίξω καφενείο, αλλά δεν βρήκα καρέκλες. Μπράβο, έχεις σκέφη σήμερα. Α, ναι, καφέ, και δεν το χάνω ποτέ. Ο κόσμος να χαλάσει. Μ' αρέσει αυτό. Γιώργη, ξέρεις ότι δεν έχω πολλούς φίλους, και από αυτούς τους λίγους, ο πρώτος είσαι εσύ. Α, παλιά δουλειά. Μα γιατί μου το λες? Είμαι δυστυχής. Πολύ δυστυχής. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Καλά θα αναβραθέ μου, δυστυχής. Για ποιο πράγμα? Από την περασμένη Δευτέρα. Σκεπτόμουν. Δίσταζα. Σκεπτόμουν αν έπρεπε να σου το πω. Μα γιατί να διστάζεις, Θεέ μου? Σε ένα φίλο του που μπορεί κανείς να μιλήσει ελεύθερα. Άλλωστε, δεν θα τα άκουγα για πρώτη φορά. Κάτι ξέρω. Ξέρεις? Τι ξέρεις? Ρε Θεέ μου τώρα. Όταν μια κυρία πηγαίνει με ένα νέο. Ένα παιδικό της φίλο. Μπορεί δεν χρειάζεται να είναι παιδικός της φίλος. Με ένα νέο που της αρέσει. Σε ένα μακρινό περίπατο. Μπορεί δεν πάει αυτή η μακρινούς περιπάτους. Ξέρει καλά τη δουλειά της. Όσο και να την ξέρει όμως, όσο και να φυλάγεται, όσο και να κλειστράει σαν να στραπεί στην καρσονιέρα του, δεν μπορεί. Κάποιο μάτι θα την πάρει. Και αυτό φτάνει. Ώστε τα ξέρεις όλα. Δηλαδή, ρε Θεέ μου, δεν τα ξέρω μονάχα εγώ. Τα ξέρουν καμπόσοι. Καμιά φορά μάλιστα στη Λέσχη γελούν με αυτό το ζήτημα. Γελούνε στη Λέσχη? Μ' αρέσει που το παίρνεις έτσι φιλοσοφικά. Έτσι πρέπει να το πάρεις κι εσύ. Τώρα βέβαια, Θεέ μου, δεν ξέρω πού, πώς και με ποιον την τσάκωσες. Μα δεν είναι το πρώτος το τελευταίος. Έχει πολλούς. Μα είναι γνωστές οι πολλότες της Ρένας. Της Ρένας. Της Ρένας. Και εγώ, Θεέ μου, το βρίσκω πολύ φυσικό. Θεέ μου, ρε Θεέ μου. Εμείς που παντρευτήκαμε γυναίκες πολύ νεότερες από εμάς, έπρεπε να τα περιμένουμε κάτι τέτοια. Βέβαια. Η Ρένα είναι 30 ετών και εσύ 52. Μα τι μένει η Ρένα στη μέση? Ρε Θεέ μου, εσύ βρίσκεσαι όλη μέρα στο γραφείο σου και αυτή θέλει συντροφιά, θαυμασμούς, κολακίες. Τι μπορώ να σε σταματήσω, μωρέ? Αυτά γίνονται από την εποχή του Ομήρου. Η Ελένη δεν έκανε το κεφάλι του Μενέλο πορτμαντό? Όλοι οι Έλληνες μπορούσαν να κρεμάσουν τις χλαμίδες τους και να περισσεύουν. Αυτά είναι άσχημες σκοφαντίες! Η Ρένα, το κουκλάκι μου, δεν σήκωσε ποτέ τα μάτια να δει άλλον άντρα εκτός από μένα. Τα ακούς, αισχρές σκοφαντίες! Και απορώ μα την αλήθεια πώς εσύ.
Ευχαριστώ, παιδί μου. Έλα τώρα, έλα τώρα. Πιες το καφεδάκι σου. Άντε, πράγμα. Αμάλ! Τι είναι αυτό! Δεν μου φτάνε το φαρμάκι που με πότισες! Α, με συγχωρείς, δε θέμα μου. Ξέχασα να συνειδητοποιήσω πως δεν έχω ζάχαρη. Α, σε αυτό το κεφάλαιο είμαι προνομίουχος. Ανέκαθεν τώρα έπρεπε να πικρώνω. Είναι φοβερό αυτό! Φοβερό να υιοθετείς τις βρωμισιές του ενός και του άλλου για μια γυναίκα σαν την Ένα. Ένα βράχο ηθικής. Αυτό δεν το περίμενα από σένα. Πριθέμο, σου ζητώ συγγνώμη. Αλλά εγώ ενόμιζα πως μιλάς για τη γυναίκα σου. Αφού όμως δεν πρόκειται για αυτήν, τότε. Δυστυχισμένε. Τόση ώρα σ' ακούγω και πνίγομαι. Πρόκειται απλούστατα για τη δική σου. Για την Τέντη. Άντε από εκεί πέρα. Αυτό ήτανε. Άσε. Άσε, Θεέ. Και όταν σου πω ότι την είδα με τα ίδια μου τα μάτια, θα σ' άφηνα να μου το πεις. Λοιπόν, Θεέ μου, άκουσε τώρα εδώ πέρα μια είδηση πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Την προσεχή Πέμπτη θα διανεμηθούν εις όλα τα παντοπολία δωρεάν επί τη βάση του οικογενειακού δελτίου 300 δράμια φασόλια κατ' άτομα. Δεν με ρωτάς ούτε πού ούτε με ποιον. Όχι. Ένα σωστό σύζυγος ούτε δίνει ούτε ζητάει πληροφορίες για τη γυναίκα του. Δεν δίνει γιατί δεν ενδιαφέρουν. Ούτε πρέπει να ενδιαφέρουν τους άλλους. Και δεν ζητάει γιατί τα ξέρει. Πρέπει να τα ξέρει όλα. Η κυρία σας παρακαλεί πολύ να τη συγχωρέσετε που δεν θα βγει να σας δει. Είναι κομμάτι αδιάθετη. Καλά, παιδί μου. Θα μείνει στο κρεβάτι. Όχι, όχι, κυρία. Είναι εξαπλωμένη στην Τορμέζ. Με συγχωρείτε, θέμα μου, δύο λεπτά. Θα πεταχτώ να τη δω, ε. Προς Θεού. Δεν θα πεις τίποτα στην Τέντη από αυτά που σου είπα, ε. Όχι, αδερφέ. Ούτε όμως κι εσύ στη Ρένα. Μα τι λες τώρα, παιδιά είμαστε. Ατινάτιμη, ατιναλεπού, Θεέ μου, γκο μου, θα θέλει να σου πούνε σένα για το ρενάκι σου, γι' αυτό λύσαξε. Να μην του μιλήσω, φοβότανε, είχε κομμένη την ουρά της. Δεν θα πάμε σπίτι, θα σε κάνω εγώ. Θα σε κάνω εγώ, έχει να γίνει. Θα δεις, δεν θα πάμε σπίτι. Μισό μου, γιατί δεν ήρθες μέσα. Τι κάνεις εδώ τόση ώρα. Για έλα εδώ, κυρία μου, εσύ. Τι φωνάζεις έτσι, Χρυσό μου, θα μας ακούσουνε. Τι ύφος είναι αυτό. Το ύφος που ταιριάζει. Τόσα χρόνια μ' απατούσες μπροστά στα μάτια μου με τον ένα και με τον άλλο. Στη λέσχη γελούνε μαζί μου. Μου έχεις κάνει το κεφάλι πορτμαντό. Όλοι οι Έλληνες μπορούν να κρεμάσουν τα πατά τους και να περισσέψει. Κατάλαβα. Κάθισες και του τα ξεφούρνησες όλα. Μα δεν μου λες, τόσο βλάκας είσαι, να μην καταλαβαίνεις στοιχειώδη πράγματα. Όταν ένας άντρας λέει σε έναν άλλον ότι η γυναίκα του έχει εραστεί, εκείνος τι θέλεις να του απαντήσει, ε? Ότι η δική του έχει ένα σύνταγμα. Δεν πρόλαβε. Νόμιζα απλούστατα πως ήταν για σένα και μου τα ράδιασε όλα. Καλά να σου κάνει. Δεν είναι ο άνθρωπος τόσο βλάκας σαν και σένα. Δεν είναι χάχας, είναι έξυπνος, σε πρόλαβε. Κακομύρη, κακομύρη μου, δεν θα γυρίσουμε στο σπίτι, ε? Θα σε βάλω να γράψεις στο βιβλίο των εξόδων 500 φορές τη λέξη Ήμπαρτον. Και θα τηλεφωνήσω στη μοδίστρα μου να φέρει όλους τους λογαριασμούς να τους πληρώσει τη στιγμή. Να δεις εσύ. Μη μιλάς, μη μιλάς καθόλου. Μη μιλάς. Όσο για τη λέσχη που γελάνε πίσω από την πλάτη σου, δεν θα ξαναπατήσεις. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, αυτό μου λείπε τώρα, να χάσω και τη μόνη διασκέδαση που μου έμεινε. Το πινακλάκι. Έννοια σου όμως. Έννοια σου και θα λάβω άλλες αποφάσεις. Και δεν με αναλάβεις όσες αποφάσεις θέλεις. Ορίστε μας, κύριε, εσύ λύσαξες να με παντρευτεί. Εγώ που τη ζήσα την ελευθερία μου για εσένα, το νιάτο μου και την ομορφιά μου, για να κάθομαι να ακούω τώρα αυτές τις αηδίες από σένα, ναι. Μη μιλάς, σου είπα! Μα δεν μίλησα, βλέπεις να μιλάω. Μη μιλάς, γιατί λίγο ακόμα και θα αρχίσουν να με πιάνουν τα νεύρα μου. Ένα, όχι εδώ μέσα, σε παρακαλώ πολύ, όχι. Δεν είναι τίποτα. Ένα συναχάκι, τσέρωσε σπιρίνη. Εμείς, Γιώργο μου, πρέπει να πηγαίνουμε. Έχουμε να αφήσουμε κάπου τις κάρτες μας. Ναι, στους Φαρδί. Διπνήσαμε την περασμένη εβδομάδα στο σπίτι τους. Μα τι γίνονται αυτοί, καιρό έχουν να τους δω. Καλά είναι. Στενεύουν από την πείνα. Εκεί που κάθονται χρειάζεται ηρωισμός για να κατέβουν. Ορβουάρ, Γιώργο μου. Ορβουάρ. Τέτη Χρυσό μου, περαστικά σου. Πάμε.
Με συγχωρείς, Γιώργη μου, βλέπεις όλα αυτά ήταν από ενδιαφέρον, από καθαρά φιλικό ενδιαφέρον. Α, δεν βαριές τώρα, μεταξύ μας, τι με τίποτα, να μείνεις ήσυχος. Ευχαριστώ, γεια σου. Τον ηλίθιο. Α, τον ηλίθιο, της τα είπε όλα. Και άλλη τα σφύριξε στην τέντη. Όχι, αδερφέ τώρα. Όχι, αδερφέ στο κάτω-κάτω. Για, ας δούμε τι έγινε εδώ πέρα μετά τη διάσπαση των μηχανοκινήτων φαλάγγων. Α, αυτό το ανακοινωθέν δεν έχει τύχει σήμερα. Κύριε. Το γύριο Σπανό. Σας περιμένει. Δεν ξέρω, με περιμένει, δεν με περιμένει, θέλω να τον δω. Πώς λέγεστε? Βλαχοδημητράκης. Βλαχοδημητράκης. Ποιος είναι αυτός, παιδί μου? Εγώ. Και τι τρόπος είναι αυτός, κύριε? Πώς μένετε στο σπίτι αλλού? Αυτός είναι ο τρόπος ο δικός μου, είμαι παρσιώτης. Και τι ζητάτε από μένα, δεν μου λέτε? Σιλοποίητες. Τρελαθήκατε, σιλοποίητες εδώ μέσα? Τι το περάσετε εδώ πέρα, μαυραγωνίτη αποθήκη? Να λείπουν οι εξυπνάδες. Έχετε εδώ μέσα πάνω από 100 κάδες σιλοποίητες. Θα κάνω έρευνα και ας βρω. Αν κάνεις πως κουνιές από εκεί, θα είσαι κακά ξεμπερδέματα μαζί μου. Θεία μου, ούτε εσείς δεν μπορέσατε να με γνωρίσετε. Βρε μασκαρά, Τζίκο. Φοάρεις από κρυάτης μου κάνεις? Όχι, θεία μου, ήθελα να σας δείξω τις ικανότητές μου. Ποιες ικανότητες, μωρέ? Δεν με βάλατε να παρακολουθήσω τη θεία? Είναι εκεί μέσα και μπορεί να ακούσεις. Λέτε, ήθελα να σας δείξω με τι ευσυνειδησία κάνω τη δουλειά μου. Εμπτή στο καλό διάβαζα αυτά τα αστυνομικά μυθιστορήματα, έγινα τέλειος detective. Βλάχο Δημητράτσι, σας διαταγά σας. Που λέτε, παίρνετε δύο ρεβίθια. Τα βάζετε στη μύτη, η μύτη σας πλαταίνει, δεν ανήκετε πια στην Καυκασία φυλή και γίνεστε Μογγόλος. Ωραία, εσύ φοβερός είσαι. Κατάφερες να βρεις την εποχή μας έστω δύο ρεβίθια και δεν τα τρως, τα βάζεις στη μύτη σου. Μπράβο, βρε. Πάτε που λες. Γιατί να πάρεις όλες αυτές τις προφυλάξεις? Η θεία σου δεν σε γνωρίζει, δεν θα κρατήσει που τα μάρα να σε παρουσιάσω. Α, ελπίζω ότι αυτό θα γίνει σύντομα. Δεν πιστεύω να με αφήσετε σε αυτό το κρύο καμαράκι στη δεξαμενή. Θα με φέρετε εδώ κοντά σας, έτσι? Εγώ να σε βάλω εδώ μέσα, αν δεν τρελάθηκα. Εσύ είσαι ικανός να μην αφήσεις τίποτα. Θα είσαι. Για έλα εδώ. Για γύρνα. Καινούργιο αυτό το κουστούμι. Βέβαια. Αμάν πάει το σαγόνι μου. Βρεσί, εγώ σου παραφτιάξει μια φορεσιά για να μην γυρίζει με αυτά τα παλιόργα που μου ήρθε από την Πάτρα. Δεν σου είπα, βρε, να μου καταρτήσει η καρδαρόμπα. Βρεσί, βάλτε να με βουλιάξει. Θα πάω σήμερα κιόλα, θα πάω στο ράφτι μου να πάρει τέλος αυτή η φάμπρικα. Θεία μου, τι είναι ένα κοστούμι στην εποχή μας? Μερικές οκάδες φασόλια. Άλλωστε, η δουλειά που μου αναθέσατε χρειάζεται παράσταση. Για σου κάνω, ρε. Τι να σου κάνω, βρε. Μην είχα αυτή την υπόθεση και θα σου λέγα εγώ. Θα σε έστανα πίσω πακέτο στην αδερφή μου με ένα γράμμα. Κάτσε τώρα, να το βρω, κάτσε. Λοιπόν, λέγε μου γρήγορα το αποτέλεσμα. Δυστυχώς, θεία μου, αυτοί βλέπονται. Αυτοί, ποιοι αυτοί? Πρέπει πρώτα να πεις ποιος είναι ο λεγάμενος. Ένας εφοπλιστής. Λέγεται Κόρδης. Ο Μίμης. Το φοβόμουν. Ρε τον άτιμο και μου έκανε το φίλο. Θέλουμε τη γυναίκα του εχθρού μας, θεία μου, αλλά πού να τη βρούμε? Του φίλου μας είναι πιο εύκολη. Ησυχάστε όμως, βρίσκονται ακόμα στις δαντέλες. Βρίσκονται? Στις δαντέλες. Στις δαντέλες, δηλαδή πού? Θέλω να πω ότι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στις τρυφερότητες, στα αισθήματα, φιλολογία. Δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό το ξέρω. Πώς το ξέρετε? Η θεία σου μου φέρεται όπως πάντα. Να τρέμεις τις γυναίκες όταν αρχίζουν απότομα τις γαλιφιές. Εσείς τώρα μου λέτε εικασίες. Εγώ θα σας πω γεγονότα. Χτες, κατά τις 11, είχαν ραντεβού στον εθνικό κήπο. Ατέλειωτη κουβέντα στο στρίψιμο μιας δεντροστοιχίας. Εκείνος προσπαθούσε να την πείσει για κάτι. Η θεία φαίνεται όμως ότι το συζητούσε. Ευτυχώς. Μετά αυτός μένει σε ένα ισόγειο απέναντι στη λεωφόρο Αμαλίας. Προσπαθούσε να τραβήξει τη θεία κατά εκεί. Η θεία φαίνεται όμως ότι δεν ήθελε, γιατί τον χαιρέτησε στην είσοδο και έφυγε γελώντας. Εκείνος πήγε σπίτι του. Και εσύ που πήγες? Μπάστακας. Μπράβο. Εκεί στο καφενεδάκι, βιδωμένο στην καρέκλα και τα μάτια μου γαρίδα. Γυρεύεις, λέει, ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Η θεία μπορεί να ξαναγύριζε. Και πάλι παραπαυρέ. Τώρα συνιώθω πιο μου. Λοιπόν. Τίποτα. Μετά από λίγο ήρθε μια κυρία στο σπίτι του. Αυτή την ξέρω, την έχω δει 2-3 φορές. Λίνα Καστρινού.
φιλενάδα του. Ρε το μασκαρά, ρε το μασκαρά, δεν τον φτάνει μία. Αυτή είναι ο επιούσιος. Η θεία θα ήταν το γλυκό. Αν δεν θα το φάει, δεν θα το φάει. Είναι καλό αυτό που έμαθες για τη φιλενάδα του. Α, κατάλαβα. Τι θέλετε για μάρτυρα, ε? Για μάρτυρα σε τι? Μα για το διαζύγιο. Τι λες, μωρέ! Τι λες, μωρέ. Τρελάθηκες, ποιο διαζύγιο? Ρε, εγώ τη γυναίκα μου την αγαπάω. Την αγαπάτε και τα αντιμετωπίζετε αυτά με τέτοια απάθεια? Την αγαπάω με τον τρόπο μου. Στην επιφάνεια περποίησης, χάδια, κολακίες και αυτές όχι πολλές. Καλά, και στο βάθος? Στο βάθος μια σιωπηλή και κομψή περιφρόνηση. Τη σέβομαι στους τύπους. Με την περιφρονώ απόλυτα στην ουσία. Χωρίς να της το δείχνω αυτό. Περιφρονώ το μυαλό, τις σκέψεις. Τις μεταδοξίες της, τις φιλοδοξίες της, τις φιλαρέσκειές της, τις μικρολογίες της. Όλα. Όλα έξω από ένα. Καλά και... γι' αυτό το ένα την αγαπάτε? Ναι, γι' αυτό. Θεία, κατάλαβα. Η θεία είναι νέα και ωραία, ε? Κοντά στη γνώση. Και δεν θέλω να τη χάσω. Τότε πρέπει να της βάλετε αυστηρούς περιορισμούς. Τι λες, τρελάθηκες. Είσαι χάχας, το ξέρεις. Δεν είσαι ακούσει ποτέ στο σχολείο για το προπατορικό αμάρτημα? Ναι, κάτι πολύ αόριστα για την Εύα. Ήμουν, ξέρετε, κουμπούρα εγώ στα θρησκευτικά. Ο Θεός ο ίδιος το δημιούργησε αυτό το προπατορικό αμάρτημα. Αν δεν απαγόρευε στην Εύα το μήλο, ούτε που θα γύριζε να το κοιτάξει. Αυτός ο περιορισμός το έκανε πιο γλυκό. Της φύσησε τον πειρασμό να δοκιμάσει. Γρήγορα, το μουστάκι, τα ρεβίθια, το μουστάκι, γρήγορα. Το μουστάκι το βάζω, τα ρεβίθια είναι φασαρία. Χτυπήσατε, κύριε? Όχι, εγώ, παιδί μου, η κυρία χτύπησε. Μάλιστα. Τρομάρα σου, τρομάρα σου. Μα δεν καταλαβαίνω τι σκέπτεστε να κάνετε. Κάτι τη στριφογυρίζει στο μυαλό μου, αλλά... δεν μου λες. Ξέρεις, από το σχολείο αυτή τη μέθοδο στην αριθμητική που τη λέμε μέθοδο των τριών. Ναι, κάτι πολύ αόριστα. Ξέρετε, ήμουν κουμπούρα εγώ στα μαθηματικά. Μα το μουστάκι μου θα ξανάρθει αυτή με έχει πεθάνει. Καλό, μπέλα, βρήκα. Από εκεί. Λοιπόν, αυτή η μέθοδο των τριών τι είναι? Δεν ξέρω, δεν έχει πήξει καλά εδώ μέσα το σχέδιο. Αν έλεγα στην Τέντη πως τα ξέρω όλα και τις απαγόρευα να τον βλέπει, μπορεί να το έκοβε το σκηνή και θα την έχανε για πάντα. Το αίσθημά της γι' αυτόν είναι στο φόρτε του. Αλλιώτικα δεν θα πήγαινε ραντεβού. Άλλος είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Θα μπορούσε εσύ σου να με βοηθήσεις. Θα βοηθήσω. Τι είσαι εσύ, κυρία Σπίτι? Για το φαΐ, κυρία μου, είπε τι να ετοιμάσουμε. Για να βάλετε λίγο περισσότερο σήμερα. Γιατί? Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε μουσαφίρι. Μάλιστα, κύριε. Δεν μου λες. Θέλω σήμερα να καταλάβω πόσο κόβει το μυαλό σου. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του εραστή απέναντι του συζύγου? Το πλεονέκτημα του εραστή. Okay. Το πλεονέκτημα του εραστή. Η ομορφιά. Α, και σε αυτό πρέπει να συγχαρούμε τη θεία για την εκλογή της. Ο Κορδής είναι πιο νέος και έχει και τον τύπο του. Ναι, βλάκα. Ευλάκα. Να σας τράψω καμιά, σου πω εγώ. Βρεσί, το κυριότερο πλεονέκτημα του εραστή απέναντι του συζύγου είναι η σπανιώτης. Μια γυναίκα, μια παντρεμένη, τον άντρα της, τον έχει όλη την ώρα μπροστά της. Ενώ το φίλο της τον βλέπει μια-δυο φορές την εβδομάδα. Αυτή είναι όλη και όλη η υπεροχή του. Μωράσε με και ξέρω εγώ τι θα κάνω. Άλλος είναι ο δρόμος σωτηρίας, σου λέω. Άλλος. Και αυτό θα ακολουθήσω. Και αμέσως μάλιστα. Εσύ είσαι Μίμη? Ναι, εγώ Σπανός. Α, τι γίνεται, ρε παιδί μου? Έτσι κάνουν οι φίλοι. Σε χάσαμε. Καλά τώρα. Καλά. Όλοι έχουμε τις δουλειές μας. Μίμη, έρχεσαι να φάμε μαζί σήμερα? Έχουμε κάτι που θα σε αρέσει πάρα πολύ. Α, μπράβο. Μην αργήσεις.
Μα έλα τώρα αμέσως. Για κουβεντούλα. Η Ντέντι. Μα βέβαια. Έλα, σε περιμένουμε. Μασκαρατζίκο. Μασκαρατζίκο. Θα σταματήσω σιγά σιγά μεθοδικά ένα-ένα τα φτερά του Φασιανού που σε έχει στολίσει με τη φαντασία της. Κατάλαβες τώρα? Όχι. Μου που να καταλάβεις. Δεν είσαι κουμπούρας μονάχα στα θρησκευτικά και στα θυμητική. Είσαι κουμπούρας και στη ζωή. Η εκδίκηση, πρέπει να ξέρεις από μένα, είναι ένα φαγητό που τρώγεται κρύο. Μα δεν καταλαβαίνω. Θέλετε να τον εκδικηθείτε και του διευκολύνετε την επαφή με τη γυναίκα σας. Αφού λέτε ότι το αίσθημά της είναι στο φόρτι του. Αν φουντώσει, αν γίνει πάθος. Έννοια σου και έχουν γνώση οι φύλακες. Ωραία, πρέπει να μου εξηγήσετε. Α, παπαθήνατον. Εγώ από αυτή τη στιγμή αρχίζω την πολιτική. Ο πολιτικός που εξηγεί την πολιτική του πάει χάθηκε. Ο εχθρός δεν είναι βλάκας. Μα εγώ δεν είμαι εχθρός, εγώ είμαι σύμμαχος. Το ίδιο κάνει. Θα μπορούσες όμως να με βοηθήσεις, χωρίς να ξέρεις. Ωραία. Πέστε μου σε τι. Σε δύο πράγματα. Πρώτον, θα βρεις ένα όνομα κομψό, έτσι ευγενικό, για να σε παρουσιάσω στη θεία σου. Α, είσαι να πούμε το παιδί ενός φίλου μου από την επαρχία που ήρθε να σταδιοδρομεί στην Αθήνα με την επίβλεψή μου. Ωραία. Και δεύτερον. Και δεύτερον, να διπλαρώσεις χωρίς αναβολή αυτή την Καστρινού. Γιατί? Δεν είπαμε, δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Μα τι είμαι εγώ, πώς θα την... Πάψε. Νέος είσαι, νόστιμος είσαι, θα τα καταφέρεις. Δεν γίνεται. Αυτή ανήκει στη μεγάλη βιομηχανία της γκαρσονιέρας. Αν δεν δει πορτοφόλα 9 μηνών... Δηλαδή? Φουσκωμένη. Έτοιμη να γενοπολίσει δίδυμα, τρίδυμα, τετράδυμα, τα πεντοχίλιαρα. Δεν κάνει βήμα. Δεν την ξέρετε καλά αυτή είναι. Δεν πέτρα δεκάρες γίνονται αυτά τώρα. Κατάλαβα. Θέλεις πάλι να με κόψεις. Για σου κάνω, ρε. Τι να σου κάνω, ρε. Ασόψε την περίσταση. Να πάρε. Κάθαρμα. Ευχαριστώ, θείε μου. Δεν σας ευχαριστώ για τα λεφτά που μου δώσατε. Αυτά είναι υπηρεσιακά έξοδα. Αλλά γιατί? Που με είπατε κάθαρμα. Δεν ξέρετε τι ενθάρρυνση μου δίνετε στα πρώτα μου βήματα. Τι λες, βρε γαϊδούρη. Κάθαρμα στην εποχή μας θα πει άνθρωπος που θα πάει πολύ μπροστά. Άντε τώρα, στρίβε, στρίβε, τράβα για την Καστρινού. Δεν μου λέτε κάτι, η παρακολούθηση δεν θα εξακολουθήσει? Θα σου παραγγείλω το απόγευμα. Ωραία. Αντί, ήθελα να σας πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, θα το ξέρετε βέβαια, αλλά ήθελα να σας το υπενθυμίσω. Ναι. Αυτός ο Κορδής είναι ένας τσιγκούναρος από αυτούς που δεν λέγονται. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έκανες πάρα πολύ καλά που μου το θύμισες. Ωρεβουάρ, θείε μου. Ας το κάνω. Κοίτα, μη φας τα λεφτά με καμιαν άλλη. Έννοια σας, θείε μου. Είμαι τίμιος στις συναλλαγές μου. Βλάχο Δημητράτσι σας για τα γάσας. Και τώρα, την κυρία. Πώς είσαι, αγάπη μου? Πολύ καλύτερα. Σου έκανε καλό η ασπιρίνη? Αρκετά. Μα γιατί, μωρό μου, δεν έρχεσαι εδώ πέρα να αλλάξεις κομμάτι αέρα? Η ατμόσφαιρα είναι πιο χλιαρή. Εντάξει, εντάξει, έρχομαι. Α, μπράβο. Καλώς μου το, καλώς μου το. Έλα, τεντάκι μου, έλα, κοριτσάκι μου, έλα, τεντούλα μου, τεντουλάκι μου, κοριτσάκι μου. Τι θα σε κάνω, επιτέλους, τι θα σε κάνω. Δεν μπορείς να με αισθάνεσαι μακριά σου, ούτε στην πλαϊνή κρεβατοκάμαρα. Θέλεις να είμαστε συνέχεια μαζί, σαν αυγοτάραχο. Αμόρα, μα μόνο μου, εγώ το κάνω και για σένα, για να είσαι καλύτερα. Έλα, μόνο μου, έλα, μόνο μου, κάτσε εδώ πέρα, κάτσε. Κάτσε. Έτσι, μπράβο. Δεν μου λες, θέλεις τίποτα, κανένα ζεστό? Τι περιτωμένα που φτερνίζεται το μωρό μου σαν γατίτσα. Ήθελα να ξέρω λοιπόν, πού τερπάει σε αυτό το συνάχι? Ασφαλώς έκανα περίπατο στο εθνικό κήπο. Μα μωρό μου, τι τους θέλεις περιπάτους με τόσο άθλιο καιρό? Κατάλαβα. Θα σου είπε τίποτα σαν χλαμάρες πάλι αυτός ο κύριος Σταθάς. Ποιος αυτός ο βλάκας? Όχι. Τι να μου πει, τίποτα δεν μου είπε. Όχι, θα μπορούσε. Αλλά αυτός δεν με είδε στον εθνικό κήπο. Αλλού με είδε. Μπα,
Δηλαδή, έχεις πάει, κοριτσάκι μου, κανένα περίπατο έτσι, κομμάτι πιο μακρινό? Την προηγούμενη εβδομάδα ένιωσα να σκάω, δεν μπορούσα να αναπνεύσω και πήγα μια βολτίτσα. Α, και έκανες πάρα πολύ ωραία. Μόνο που έπρεπε να ντυθείς έτσι, έτσι κάπως βαρύτερα. Λοιπόν, ποιο νομίζεις ότι είδα να έρχεται από την απέναντι πλευρά του δρόμου? Αν το βρεις θα σε παραδεχτώ. Πα, πού να το βρω? Τον κύριο Κορδί. Θεέ μου, τι ενοχλητικός άνθρωπος. Είδα και έπαθα να το ξεκολλήσω από πάνω μου. Μα γιατί, μωρό μου? Γιατί, ρωτάς γιατί? Παντρεμένη γυναίκα είμαι. Τι θα μπορούσε να πει αν μας έβλεπε το μάτι κανενός? Και να που μας είδε. Γι' αυτό σκοτίζεσαι, μωρό μου. Μπα σε καλό σου. Ξέρεις να είμαι εγώ κανένας Οθέλος, έτοιμος να κατασπαράξει τη δαιμόνα του? Δεν τον υποφέρω καθόλου αυτόν τον τύπο. Όχι, δεν είναι καθόλου δίκιο. Είναι ένας νέος πρώτης τάξης, κύριος καθώς πρέπει. Θαυμάσιος παρτνέρ στο πινάκι. Αγαπητός της κυρίας. Θεέ μου, τι ενοχλητικός άνθρωπος. Δεν τον χωνεύω καθόλου. Και θα του το έδειξες, μωρό μου, ε? Μα γι' αυτό τον χάσαμε τον τελευταίο καιρό. Ώστε με άλλα λόγια, την έκανα την γκάφα μου σήμερα πρωί-πρωί. Ποια γκάφα? Τον κάλεσα να φάμε σήμερα. Καλά, πώς σου ήρθε έτσι ξαφνικά? Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Εκεί που καθόμουν σκέφτηκα, βρε, τι να γίνεται αυτό το παιδί, ο Κορδής, καιρό έχουμε να τον δούμε. Δεν του τηλεφωνώ. Μα τι έκανες πάλι? Μα που ήξερες, κοριτσάκι μου? Πού να ξέρω εγώ τα εδόμηχα αισθήματά σου? Να του τηλεφωνήσεις ότι δεν μπορείς να τον δεις σήμερα. Ότι σου έτυχε κάτι απρόπτο. Όχι, δεν είπε τώρα πια, είναι πάρα πολύ αργά. Του είπα να έρθει αμέσως. Θα βρίσκεσαι στο δρόμο. Μπορεί κιόλας αυτή τη στιγμή να ανεβαίνει τις σκάλες. Νάτος. Πάω να ντυθώ. Όχι, κοριτσάκι μου, έλα εδώ, κάθισε. Κάθισε, για το όνομα του Θεού. Έλα εδώ, κοριτσάκι μου, κάθισε. Ο Κορδής δεν είναι κανένας ξένος. Κάθισε. Κατερίνα, άνοιξε, παιδί μου, σε παρακαλώ. Κατερίνα, χαίρετε. Καλώς το Μίμη. Μαντάμ, αγαπητέ μου, ευχαριστώ και για το τηλεφώνημα και για την πρόσκληση. Μα τι εγκατάλειψη είναι αυτή, ρε παιδί μου, ούτε ένα τηλεφώνημα. Βέβαια, έχει δίκιο ο Γιώργος. Ένα μήνα κάναμε σχεδόν να σας δούμε. Σας ζητώ συγγνώμη, ήμουν πολύ απασχολημένος. Ή καμία καινούργια κατάκτηση? Άμπα, που καιρός για τέτοια πράγματα. Απλώς είχα χάσει τα καράβια μου. Βέβαια, δεν ήξερα που βρισκόντουσαν, που ταξιδεύανε, σε ποια λιμάνια φορτώνουν. Προσπαθούσα να μάθω. Τελικά, τα βρήκατε? Όχι, δεν τα βρήκα. Αλλά εύχομαι να έχουν βουλιάξει. Γιατί? Μα είναι απλούστατο. Θα αποζημιωθώ για τα παλιοσίδερα και θα φτιάξω αργότερα καινούργια. Μπράβο, Μίμη. Κάθισε. Εσύ. Κάθισε, Μίμη, εδώ. Εδώ. Εσύ. Λοιπόν, Μίμη, δεν ξέρεις τι ευχαριστημένος που είμαι. Ψάπατε τέτοι, ε? Ναι, σας είχαμε επιθυμήσει. Σας ευχαριστώ, κυρία. Μισμή. Εσείς οι δύο μιλάτε ακόμα στο πληθυντικό? Όχι, φίλε μου. Σας τον καταργώ. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τη γυναίκα μου θα τη λες ντέντι όπως εγώ. Και θα της μιλάς στον ελληνικό ακριβώς σαν σε μένα. Γιατί? Τι γιατί, Μίμη, γιατί? Σε μια φιλία στενή σαν τη δική μας και που θα γίνει ακόμα στενότερη, θα είδεις. Ο πληθυντικός δεν έχει καμία θέση. Και εσύ, ντέντι, κοριτσάκι μου, και εσύ. Θα τον λες έτσι απλά. Μίμη. Έρχαμε την αρχή. Μα έτσι απότομα δεν το έχω συνηθίσει. Μα έτσι απότομα γίνονται αυτά τα πράγματα. Έλα, κοριτσάκι μου, τώρα, έλα, μη διστάλεις. Έλα, το απαιτώ, ντέντι. Μίμη. Μπράβο. Πες και εσύ τώρα, ντέντι. Ντέντι. Ένα πουράκι. Ναι, εσύ. Το γύρισες τώρα στα πουρα, βλέπω, ε. Α, είναι η πολυτέλεια της τερίσσιος, αγαπητέ μου. Ακρύβουνε τα τσιγάρα, παίρνω πουρα. Ακρύβινε το ούζο, πίνω ουίσκι. Μερσί. Λοιπόν, άκουσε, Μίμη, γιατί ακριβώς σε κάλεσα? Όπως ξέρεις, η συγκοινωνία έχει χωρίσει τη ζωή και τις συνοικίες.
Ένας που μένει στο Κολωνάκι, ας πούμε, δεν μπορεί να έχει φίλο ένα που μένει στο Δον Αγίου Μελετίου. Αν θέλεις να έχεις φίλο σήμερα, πρέπει να κάθεις στη γειτονιά σου. Και αν είναι δυνατόν, μέσα στο σπίτι σου. Μα ναι, βέβαια, ασφαλώς. Ξέρεις τώρα πόσο σ' αγαπάμε εγώ και η Ντέβη. Όχι, Κοριτσάκι μου, γιατί άφησε να το πω. Για το όνομα του Θεού. Ξέρεις πόσο θέλουμε να σε έχουμε κοντά μας. Και ξέρουμε κι εμείς πόσο μας αγαπάς. Έλα τώρα, μην αρνηθείς. Σκέφτηκα λοιπόν κάτι που είμαι βέβαιος πως θα σε ενθουσιάσει. Σήμερα το πρωί στην πολυκατοικία μας άδειασε εδώ από κάτω το πέμπτο διαμέρισμα. Το κράτησα για σένα. Το κράτησες για μένα. Α, ήταν μια προστάσεως ευκαιρία. Μα μπορεί ο κύριος να... Ποιος είχε... Α, δεν είπαμε, δεν έχει κύριος. Μίμης. Μπορεί ο Μίμης να μην θέλει. Ποιος το λέει, κοριτσάκι μου, γιατί να μην θέλει, θέλει και παραθέλει. Γιατί? Είναι ένα θαυμάσιο διαμέρισμα, ανατολικό μεσημβρινό, έχουμε καλοριφέρ που λειτουργεί. Λίγα σκαλιά θα μας χωρίζουν. Θα σου δώσω μάλιστα και το κλειδί μας. Θα ρω πως το έχω απάνω, για να δω. Που το έχω, μα νομίζω... Α, να! Πάρ' Μα τι να το κάνω? Θα ανεβαίνεις όποτε θέλεις. Όπως θέλεις, ακόμα και με τις πιτζάμες. Θα κάνεις έτσι μία κλάτς και θα μπαίνεις. Κατάλαβες, θα είμαστε όλη την ώρα μαζί. Με συγχωρείς, Γιώργο, ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πόσο τον νίκιασες? Δεν παραγιάσαι. Τίποτε τέλεια πράγματα, μη μου. Μαζί με τη θέρμανση θα σου έρχεται 45.000 το μήνα. 45.000 το μήνα, μα δεν είναι μικρή δουλειά. Ώστε σας... Όχι, σας. Ναι, ώστε... Σου φαίνεται ακριβό, ε? Χωρατεύει, παιδί μου. Άντε από εκεί πέρα, χωρατεύει ο Μίμης. Τι είναι γι' αυτόν 45.000 το μήνα? Εγώ θα τις πήρω ευχαρίστως και ας μην έχω τα λεφτά. Έλα τώρα, καημένε Μίμη, άντε από εκεί πέρα. Άντε από εκεί πέρα, μην κάνεις το τσιγκούνιες, δεν είσαι τσιγκούνης. Δεν αξίζει αυτή τη μικρή θυσία, η ευτυχία. Να είμαστε μαζί. Μα Γιώργο, εκεί εγώ που μένω πληρώνω μόνο 5.000. Μα εκεί μένεις με τον οικειοστάσιο και μόνος, Μίμη, δεν είναι το ίδιο. Ύστερα εσείς είσαστε κάπως μακριά από τα εστιατόρια και εγώ πια δεν έχω ούτε μαργύρισα ούτε καμαριέρα. Α, γι' αυτό σκοτίζεσαι. Γι' αυτό θα διορθωθεί αμέσως, Μίμη. Περίμενε μια στιγμή, θα δεις. Ένα λεπτό, Μίμη μου. Κατερίνα, έλα μια στιγμή που σε θέλω. Όσο για τα εστιατόρια θα τα καταργήσεις. Θα τρως μαζί μας καθαρότερα και πολύ φθηνότερα. Εξάλλου η ανάγκη έχει επιβάλει σήμερα παντού τα συσίδια. Η Ντέτη δεν θα έχει καμία αντίρρηση να μαγειρεύει και για σένα. Μα ναι, βέβαια. Θα το κάναμε μεγάλη ευχαρίστηση. Με φωνάξετε, κύριε. Πες η Μαρία να έρθει, παιδί μου. Μάλιστα. Λοιπόν, Μίμη, σου έχω μία καμαριέρα κούκλα. Θα δεις. Διατάξτε. Αυτή είναι, σου κάνει. Μα εσύ είσαι αληθινή θεία πρόνοια. Τα έχεις όλα έτοιμα. Δέντη, έλα σήκω παιδί μου. Ναι. Κατεβείτε μια στιγμή να δει ο άνθρωπος στο διαμέρισμα. Μα Γιώργο, είμαι με το Pennywise. Α, έκανε σπουδαία πράγματα, 5 βήματα θα πας. Πολύ ωραία. Ωραία. Να πάμε λοιπόν να δούμε αν θα σας... Όχι, εσάς. Σου. Να δούμε αν θα σου αρέσει. Ω, θα του αρέσει. Εγώ ως πλαγυρίστε θα σε ετοιμάσω μία έκπληξη για το απεριτίφ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Τι γρήγορα που με βολέψατε. Αυτό είναι για σένα. Τράβα τώρα κάτω και μην τους αφήσεις στιγμή από τα μάτια σου ώσπου να ανεβούν, κατάλαβες? Μάλιστα, κύριε. Όλη την ώρα να είσαι στα πόδια τους. Και από εδώ και πέρα, κάθε φορά που η κυρία θα κατεβαίνει κάτω στο διαμέρισμα, θα βγαίνεις αμέσως στο θηρορείο να μου τηλεφωνείς. Κατάλαβες? Και αν τυχόν δεν είμαι εδώ, θα σου αφήνω τον αριθμό του τηλεφώνου που θα με παίρνεις. Άντε, πράγμα και μέσα εδώ. Θα με ειδείτε, κύριε. Θα με ειδείτε. Επάγγελμα και αυτό του συζύγου. Τι διπλωματική ιδιοφυΐα χρειάζεται για να τα καταφέρει κανείς? Αν την ημέρα που την έπαιρνα, αντί να παντρευτώ, έδινε εξετάσεις στο Υπουργείο των Εξωτερικών, άμουνα τώρα πρεσβευτής. Λέμε το Θεό.
και πρεσβευτεί σωστός. Όχι χάρτινος. Αγόρι μου, μου φαίνεται απίστευτο, μου φαίνεται σαν τρέλα. Έχεις το κλειδί του σπιτιού μας, μπαινοβγαίνεις ό,τι ώρα θέλεις. Είμαστε μαζί, αγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε. Αγάπη μου, ναι. Είναι σαν όνειρο, σαν παραμύθι, σαν παραμύθι. Με θανάτωσες με τα γένια σου. Και αφού ξέρεις βρε αγάπη μου, το δέρμα μου έχει μια ευπάθεια. Τώρα θέλω τουλάχιστον μια ώρα για να ηρεμήσει. Απορώ γιατί δεν ξυρίζεσαι. Μα με αφήνει ο άντρας σου, αγάπη μου. Με έχει τρελάνει στα τηλεφωνήματα. Ανέβα αμέσως απάνω, ανέβα πώς είσαι. Μα είμαι, του λέω, αξύριστος. Δεν πειράζει, ξυρίζεις αργότερα. Καταλαβαίνεις, αγάπη. Πού είναι τώρα? Κάνει την τουαλέτα του. Ορίστε, αυτός μου κοκετάρεται ο κύριος. Σε παρακαλώ για τον άντρα μου, δεν θέλω κουβέντα, εντάξει. Μην ξεχνάς άλλωστε ότι σε αυτόν χρωστάμε την ευτυχία μας. Ξέρεις κάτι, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω. Θα σου πω το κεφάλι μου, γιατί σε έφερε εδώ. Μα γιατί με αγαπάει. Θέλει την παρέα μου. Λοιπόν, ποιος τη χάρη σου. Μπήκες μέσα σε ένα αντρόγινο που σε αγαπάει και ο άντρας και η γυναίκα. Αγόρι μου, πες μου ότι είσαι ευτυχισμένος, πολύ ευτυχισμένος. Ναι, παιδί μου, ναι. Εγώ νομίζω ότι πετάω, ότι ταξιδεύω πάνω σε ένα ρολ σύννεφο. Αυτό είναι το βάσανο, ότι βρισκόμαστε ακόμη στα σύννεφα. Ντέλη, αγαπίτσα μου. Τι θες να πεις? Κατάλαβε το, πρέπει επιτέλους να ολοκληρώσουμε αυτό το αίσθημα. Ουφ! Με έφαγες πια με αυτή την ολοκλήρωση. Ήθελα να ξέρα, αυτό είναι το άπαντο της αγάπης? Όχι, αγάπη μου, δεν είναι το άπαντο, είναι όμως απαραίτητο. Απορώ πως δεν το νιώθεις. Ξέρεις κάτι, πριν δεν ξέρω, έτσι σαν να το ήθελα περισσότερο. Έτσι όπως βλεπόμαστε ρεά, που φοβόμαστε να μην μας δουν, που... Δεν ξέρω, η συγκίνηση που είχαμε, όλα αυτά με κάνανε να σε θέλω, να σε ποθώ πιο πολύ. Και τώρα? Τώρα είσαι εδώ κοντά, είσαι δικός μου, σε βλέπω ό,τι ώρα θέλω, σαν να το θέλω λιγότερο. Αυτό θα μου λείπε. Μα αγάπη μου, ίσα τώρα είναι πιο απαραίτητο από πριν. Τώρα, όσο καιρό βρίσκομαι μαζί σας, έχω κόψει κάθε σχέση με φουστάνι και την πιο μακρινή. Το λες αλήθεια? Μα ναι, παιδί μου, ναι, για σκέψου το λιγάκι. Πρώτα ήμουν μόνος μου, δεχόμουν όποιον ήθελα, πήγαινα όπου ήθελα, έκανα ό,τι ήθελα. Τι δηλαδή, το μετάνιωσες τώρα? Μα, όχι, αλλά τώρα κάθε μου βήμα είναι μετρημένο. Ξέρετε που πάω, τι κάνω, ποιους βλέπω. Αγαπητοί μου, δεν μπορώ πια ακόμα και να θέλω να πεταχτώ κάπου που λέει ο λόγος. Να πεταχτείς, δηλαδή τι θες να πεις? Μα δεν μπορώ, δεν έχω καιρό, καταλαβαίνεις. Έχω τα ψώνια του σπιτιού, τόσα τρεχάματα, τόσα σκοτούρες. Και μην τα βάζεις μαζί μου, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Ξεχνάς ότι κατέβηκα 4 φορές κάτω. Βέβαια, δεν κατέβηκα γι' αυτό το λόγο, αλλά θα μπορούσες να υποφεληθείς. Μα δεν με αφήνει ο άντρας σου. Δεν προλαβαίνουμε να φιληθούμε και αμέσως χτυπάει το τηλέφωνο. Κάτω είσαι, αγάπη μου. Έλα αμέσως επάνω που έχω κάτι να σου πω. Και υπό τέτοιους φόρους. Τι θέλεις να κάνω, δεν φταίω εγώ. Ήθελα να ξέρω πώς το μαθαίνει, ποιος τον ειδοποιεί. Και τι ποιος τον ειδοποιεί, βρε αγάπη μου, τι λες τώρα, συμπτώσεις. Συμπτώσεις. Το καλύτερο ίσως θα ήταν να φύγω από εδώ μέσα, αλλά τώρα πια δεν γίνεται. Του έχω πληρώσει προκαταβολικά όλα τα νίκια της χρονιάς. 450.000. Ώστε αυτό είναι που. Αγάπη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, βρες μια ευκαιρία σήμερα να κατέβεις στο διαμέρισμά μου. Εγώ τις βρίσκω τις ευκαιρίες, εσύ τις χάνεις. Σε ποθώ τόσο. Δεν είναι πια αίμα αυτό που τρέχει στις φλέβες μου. Αυτό είναι φλόγα, μοναχή. Θα σε σφίξω δυνατό, έτσι. Δεν θα γίνει κάποια μέρα ειρήνη? Στο πρώτο βαπόρι που θα ράξει στον Πειραιά θα σε βάλω μέσα. Και θα τραβήξουμε ολόησα για τους τροπικούς. Που τα λουλούδια είναι τεράστια. Οι πεταλούδες πελώριες. Και τα χελιδονόψαρα πετάνε πάνω από τη θάλασσα σαν μια γυαλιστερή ομίχλη. Έτσι τη χτυπάνε και φέρεις τα παπόδια. Λοιπόν, παρακαλώ, για κοπιάστε για το πρωινό σας. Είσαι, βλέπω, κουρδισμένο στην τρίχα. Θα λέγε κανείς πως θέλεις να συναγωνιστείς κάποιον. Μπα, αδερφέ. Μπα, αυτές τις μέρες το κάνω έτσι για ποικιλία. Βαρέθηκα τόσα χρόνια να παίρνω το πρωινό με τις πιτζάμες. Χτυπήσατε, κύριε. Φέρτε σοκολάτα, παιδί μου, είναι έτοιμη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ορίστε, περάστε παρακαλώ. Πέρασετε έτοιμη.
Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτομαι. Έτσι που είμαι εγώ με τις πιτζάμες, η Ντέτη με τη ρόμπα και εσύ έτσι κουρτισμένο στην τρίχα, θα νομίσει κανένας ότι εμείς είμαστε το αντρόγινο και εσύ ο μουσαφύρης. Και σάμπος δεν είμαι, χωρίς να μου κακοφέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, Ντέτη παιδί μου, μην το παίρνεις έτσι, για το όνομα του Θεού. Σε όλα τα επαγγέλματα δίνουν άδεια. Μονάχα στον καημένο το σύζυγο δεν δίνει ποτέ. Πάρε, αγάπη. Αυτό το βούτυρο μυρίζει απέσια, σαν μπογιά παπουτσιών. Εδώ, παιδί μου. Πω, πω, παραγία μου, μυρίζει μουρμόλαδο. Συγγνώμη, δεν μπόρεσε να βρω καλύτερο. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί μου. Μα, δεν έχει λίγο. Τι. Στρώγεται μια χαρά. Το βρήκα σε ένα φαρμακείο. Το είχαν σε κάτι κουτιά που άλλοτε βάζανε τη βαζελίνη. Μα, τι να σου κάνω. Τι να σου κάνουν οι φαρμακοποιοί, έχουν κάτι και σάτια τώρα με τα φάρμακα. Και σκοτάει να αρρωστήσει σήμερα. Ποτέ σου δεν βλέπεις τι ψωνίζεις. Α, έχει δίκιο Μίμη. Ποτέ σου δεν βλέπεις τι ψωνίζεις. Είναι μια φράση που με ακούω χρόνια. Άκουσε την τώρα κι εσύ. Έχεις δίκιο, τεντούλα μου. Ποτέ δεν βλέπουμε τι ψωνίζουμε. Θεέ μου, και η σοκολάτα φρίκι είναι. Είναι εδώ, παιδί μου. Έχεις δίκιο. Αγία είναι. Πού την πέτυχες, βρε παιδί μου. Μου την πας σε ένας δικηγόρος. Δικηγόρος. Τι να σου κάνουν και αυτήν την τέντη μου. Έχουν μήνες να βάλουν παινιά σε δικόγραφο. Καλά, δεν μπορούσες να την κοιτάξεις, να την δοκιμάσεις πριν να την αγοράσεις. Δεν είχα μπρίκη μαζί μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια και απέτυχα σε αυτή τη δουλειά, σας παρακαλώ να με απαλλάξετε. Α, όχι. Α, όχι, φίλε μου. Εσύ είσαι φιλοξενούμενος, εσύ πρέπει και να ψωνίζεις για να παίρνεις ό,τι σου γουστάρει. Έφεραν αυτό το τηλεγράφημα για εσάς, κύριε. Ευχαριστώ, παιδί μου. Του δώσε τίποτα. Μάλιστα, κύριε. Πόσα? 10 δραχμές. Μπράβο, παιδί μου. Πνίγηκε. Πάει. Πνίγηκε. Ποιο είσαι, παιδί μου? Η Ασπασία Κορδί. Η ξαδεύσου. Όχι, το καράβι που είχε το όνομά της. Πνίγηκε, τορπιλίστηκε, πάει. Τορπιλίστηκε στο Βισκαϊκό. Μπράβο, ρε Μίμη. Ρε Μίμη, καταλαβαίνω τη χαρά σου, ε. Μίμη, Μίμη, θα ξεπώσεις τώρα από ζημίωση. Να δούμε τι δώρο θα κάνεις στην Τέντη. Δώρο. Στην Τέντη. Σε παρακαλώ. Γιατί? Γιατί εγώ, φίλε μου, κάθε φορά που έχω ένα έσοδο μεγάλο και απρόβλεπτο ή μικρό και προβλεπόμενο ακόμα, της κάνω πάντα ένα δώρο. Πληρώνω έτσι ένα φόρο τιμής στην ομορφιά της, ε. Άλλωστε, ζυγώνουν τα μεγάλα της γενέθλια. Γιατί δηλαδή, έχει και μικρά. Α, βέβαια, δεν το ξέρεις. Η Ντέντι έχει τα γενέθλιά της 2-3 φορές το χρόνο. Α, είναι έτσι μια ευκαιρία να ανανεώνω τα δώρα μου. Α, εσύ είσαι άντρας της. Έχεις δίκιο. Άλλο σύζυγος κι άλλο μουσαφύρης. Λαμπρά. Τέλειωσε και για σήμερα αυτή η απόλαυση. Λοιπόν, έλα τώρα να καπνίσουμε το πουράκι μας όπως κάνουμε κάθε πρωί. Α, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Μίμη, πρέπει να παραδεχθείς ότι είχα μία πρώτη στάξης έμπνευση να σου πω να έρθεις να μείνεις μαζί μας. Να, δεν βρίσκεις ότι περνάμε θαυμάσια οι τρεις μας. Ε, βέβαια. Αλίμονο. Πολύ ωραία, ε. Οι μέρες περνάνε εύκολα με την καλή της συντροφιά. Ναι. Μια στιγμή, μαμά μου. Ε, ναι, εντάξει, το ξέρω. Δεν ήρθα την Παρασκευή όπως έρχομαι κάθε Παρασκευή. Εντάξει, το ξέρω. Θα τα διορθώσω εγώ. Άφησε την δούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, καλημέρα, μαμά. Καλημέρα. Μα σας είπε, έχετε δίκιο. Σας το πείτε, έχετε δίκιο. Ναι, μα δεν την άφησε ο κύριος Κορδής. Όχι εγώ. Δηλαδή, δεν την άφησε. Δεν μπορούσε αυτή να τον αφήσει, μαμά. Ε, μου σε αφήνει άνθρωπος, μαμά. Καταλάβατε. Μαμά θα. Όχι, μου το κόψε το τηλέφωνο. Έχει γίνει θηρίο. Δεν θες να εισβάλλω τώρα εδώ μέσα τα πιθερικά μου. Και τότε να δεις εσύ συνδυασμένη επίθεση από θαλάσσης, ξηράς και αέρος. Τόσα χρόνια δεχόμουν εγώ αυτές τις επιθέσεις. Τώρα έδωσε ο Θεός. Και έχω εσένα για προγεφύρωμα. Ευχαριστώ, μεγάλη μου τιμή. Δεν τα αφήνετε αυτά τώρα. Πέστε μου τι θα φάμε το μεσημέρι. Α, βάζε.
Εδώ είμαστε. Μάλιστα, δικαιολογείστε, δούλα μου. Λοιπόν, τι θα φάμε σήμερα, Μίμη? Ορίστε. Λέω, τι θα φάμε σήμερα, Μίμη? Και γιατί ρωτάς εμένα? Ποιο να ρωτήσω? Επί τόσα χρόνια, κάθε μέρα, σε αυτή εδώ τη θέση. Αυτή την ώρα δίνω εγώ την απάντηση σε αυτή την αδυσόπτη ερώτηση. Έχω στύψει το μυαλό μου, τη φαντασία μου, τη μικρή μαγειρική, τη μεγάλη μαγειρική, τον Τζελεμεντέ. Έχω στερέψει. Δεν μπορώ πια τίποτα να βρω. Εσύ βρε Μίμη, σε πιο φρέσκο σε αυτή τη δουλειά. Για σκέψου κάτι, για σκέψου λιγάκι. Τι θα φάμε σήμερα, ε? Θα φάμε ένα. Κολοκυθάκια γιαχνή, ε? Κολοκυθάκια. Πάλι κολοκυθάκια. Σε παρακαλώ να μένει. Έχει δίκιο, ρε Μίμη. Την μέρα που ήρθες εδώ μέσα έχουμε φάει 3 στρέμματα κολοκύθια. Το βρήκα. Ντομάτες γεμιστές με πληγούρι. Σπουδαίο κατάπλασμα μαλακτικό πρώτης. Λοιπόν, εγώ θέλω τσιπούρα. Τσιπούρα θέλεις? Ναι, τσιπούρα. Θέλει τσιπούρα, τι κάνεις έτσι? Μα, όχι, ρε, δεν έχει μάτια ξεμά. Α, όχι, οι επιθυμίες της δεν είναι για μένα αυτοκρατορικά διατάγματα. Και παίρνουν και για σένα αφού είμαστε μαζί. Αυτοκίνητο, φεγγαράδα και τσιπούρα στις Καλλιόπης με ρετσινάτο. Μαγεία. Φεύ παρήλθον η χωρώνη εκείνη. Τι ασυχώ τώρα. Άντε, μπράβο, τράβα για τη τσιπούρα. Πού θα πάω να βρω τσιπούρα τώρα? Α, μάλιστα. Αυτό έχει δίκιο. Να σου πω αμέσως το μυστικό. Δεν μου λες, ξέρεις αυτό το μπαράκι εδώ στη δεύτερη γωνία αριστερά καθώς πηγαίνουμε? Λοιπόν, η ώρα είναι τώρα, τι ώρα είναι? 9:30. Κατά τις 10:14 πάμε από εκεί πέρα τακτικά μια κυρία έτσι. Είναι μια ψηλή, μια ξανθιά. Μια πρώην καθηγήτρια. Μέσα στο βαλιτσάκι της έχει ολόκληρο ψαράδικο. Πάντα τις βρίσκουν τσιπούρες. Πάρε ξέρω 4-5, πάρε όσο μπορέσεις. Τσιπούρες θα μα πάρω, θα μου ζητήσουν 17.000. 17.000, είναι 17.000. Ψάρια της θάλασσης είναι αυτά, είναι αλμυρά, δεν είναι της λίμνης. Και έπειτα, δεν αξίζει τέντη 17.000. Όχι, βράδυ, δεν λέω αυτό. Αλλά τώρα έτσι με τις δυσκολίες που μου παρουσιάζονται στην τράπεζα, τα λεφτά μου είναι μετρημένα. Μα δεν πρόκειται να δώσω τα δικά σου. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι κρατάω δούνε και λαβίν. Θα λογαριαστούμε. Και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Έλα τώρα, άντε, τράβα, ρε Μίμη, τράβα. Άντε, άντε, να ετοιμαστείς, να ξυριστείς, να ντυθείς, άντε, μπράβο. Ναι. Πρέπει να πηγαίνω. Ωρεμπουάρ. Άμα δεν βρω τσιπούρες να πάρω τίποτα άλλο. Όχι, θα βρεις, θα βρεις. Εγώ πώς έβρισκα τόσο καιρό. Θα σκάσω. Γιατί, παιδί μου? Είναι ανυπόφορος. Α, δεν τον χωνεύεις, δεν τον χωνεύεις, το κακό θα απογίνει τώρα. Κι όμως τον αδικείς, έχει χρυσή καρδιά. Δεν ξέρω αν έχει χρυσή καρδιά, πάντως έχει έναν διαισθητικό, ένα φοβερό ελάττωμα. Είναι τσιγκούνης αφάνταστα. Βέβαια, μπορεί να φταίς κι εσείς όλα αυτά. Τον φορτώνεις με τόσα έξοδα. Α, όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ, αγαπητή μου. Μόλις γυρίζει από τα ψώνια, τον παίρνω στο γραφείο και αντιγράφω αμέσως το βιβλίο στους λογαριασμούς του. Θα πληρώσουμε την αναλογία μας μέχρι την τελευταία δραχμή. Ντέντι μου, μωρό μου, γιατί παίρνεις έτσι κατάκαρδη την τσιμπουνιά του? Αγάπα το φίλο σου με τα ελαττώματά του. Μα δεν έχει ένα μόνο ελάττωμα, έχει πολλά. Είδες πως μασάει τα ψωμάκια με το βούτυρο. Πλάτς, πλάτς, πλάτς. Είναι μια στιγμή φοβερά αντιαισθητική. Τι να κάνει ο άνθρωπος, Ντέντι μου, να μην μασίσει? Τι να κάνει? Έτσι μαθαίνω κι εγώ, πλάτς, πλάτς, πλάτς. Μου το έπεσε τον τρίτο μήνα του γάμου μας. Έχεις δίκιο. Άμα έχεις κάθε μέρα έναν άνθρωπο αντίκρουση να μασάει, κάποια μέρα θα ανακαλύψει πως μασάει άσχημα. Δεν τον υποφέρω καθόλου. Λοιπόν, απορώ γιατί τον κουβάλισες εδώ μέσα. Παντέντι μου, μα μωρό μου, κλεινόμαστε από τις 9. Με αυτόν μπορώ να παίξω να κλάκει ως 11-12. Είναι μια συντροφιά. Ορίστε, βλέπεις, μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Τον άλλον δεν τον λογαριάζεις καθόλου. Όχι, μωρό μου, μα μωρό μου, εγώ το έκανα και για σένα. Εμείς οι δύο είμαστε ο ένας για τον άλλον. Βιβλία διαβασμένα και ξαναδιαβασμένα. Δεν ανοίγουμε το στόμα μας παρά να χασμουριθούμε. Ενώ αυτός έχει ένα σακί γεμάτο καινούργια πράγματα. Μπορεί να σου πει δύο λόγια. Κολοκύθια, ντομάτες, μπλιγούρια. Ένα σωρό πεζότητες. Όχι, Δαντέντι μου. Σου μιλάει για τροπικούς, για πεταλούδες, για χελιδονόψαρα. Έλα, δηλαδή, τώρα μην είσαι αχάριστη. Άφησέ με. Δεν τον υποφέρω καθόλου, σου λέω. Έτσι μου έρχεται να του πω να φύγει. Μα πού πας, Δέντι μου? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάω να βάλω κάτι επάνω μου, να πάω μια βόλτα στα μαγαζιά. Θα σκάσω εδώ μέσα, θέλω να πάρω αέρα. Λοιπόν, θα του πω να φύγει. Να φύγει, να φύγει, να φύγει.
Ζήτω η μέθοδος των τριών. Έφτασα κιόλας λίγες μέρες για να φανούν κιόλας τα πρώτα συννεφάκια. Ο φωτοστέφανος αρχίζει να ξεφτίζει. Και πού's ακόμα, και πού's ακόμα. Έρε γέλιο που έχουμε να κάνουμε. Έρε γέλιο που έχουμε να κάνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Αυτή τη φορά δεν έχει. Θα μ' ακούσεις. Άντε, πάλι τα ίδια. Την άλλη φορά δεν μ' άφησες να σου τα πω και την έπαθες άγαρμα. Δεν ξέρω να άπαθα τίποτε. Δυστυχισμένε. Ο εχθρός είναι μέσα στο σπίτι σου. Το ξέρω. Εγώ τον έπασα. Εσύ τον έπασες. Ναι. Δεν είναι μάλιστα μία στιγμή που τον έστειλε να ψωνίσει. Τον έστειλες να ψωνίσει. Α, βέβαια. Α, βέβαια. Πρώτης τάξης, παιδί. Κάνει ό,τι θέλει να του πεις. Τρέχει όπου να τον στείλεις. Δηλαδή, τον προσέλαβες βοηθό. Ωραία. Μπράβο. Ώστε τώρα που θα πάψουν να γελάνε μαζί μου στη λέσχη, θα αρχίσουν να γελάνε με σένα. Δεν το νομίζω, Θεέ μου. Με μένα δεν γέρασε ποτέ κανείς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι φίλος σου και ήρθα να σου ανοίξω τα μάτια όπως μου το άνοιξες και εσύ με τη Ρένα. Έβαλα και την παρακολούθησα. Λοιπόν. Την έπιασαν με ένα τυποτένιο, ένα χάχα, ένα γλύπτη, ένα νεαρό που μόλις βγήκε από το Πολυτεχνείο. Η Ρένα, ποιος να μου το έλεγε, ποιος, με ένα πεδαρέλι. Δηλαδή, Θεέ μου, εδώ που τα λένε, θα προτιμούσες να σε πατούσε με τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Α, εγώ δεν θα τα χάψω αυτά. Ειδοποίησα κιόλα τον δικηγόρο μου. Θα την κάνω εγώ. Θα την κάνω εγώ. Ωχ, Ιρένα. Πώς το κατάλαβες. Έτσι χτυπάει αυτή. Διπλά, σαν να έχει να κάνει με κουφούς. Σε παρακαλώ πολύ, κρύψε με κάπου. Κρύψε με. Α, στο θέμα, γιατί κάνεις έτσι, με θέμα. Μου απαγόρευσε ρητός να έρθω να σου μιλήσω. Καταλαβαίνεις. Ρητός να έρθω να σου μιλήσω. Κρύψε. Ωχ, να. Σαν τίγρης θα ορμήσει απάνω μου, θα με κατασπαράξει. Κρύψε με κάπου, κρύψε με κάπου. Θα με κατασπαράξει. Θεέ μου, στάσου με. Άσε, Καταρίνα, άσε, θα ανοίξω εγώ, παιδί μου. Άσε, παρακαλώ. Οδήγησε τον κύριο Θεέ μου στην αποθήκη να διαλέξει από αυτές τις παλιές μπουκάλες που έχουμε. Βάλτε στην πάντα να του στείλουμε αύριο. Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Περάστε, περάστε. Πήγαινε. Περάστε. Πού είναι αυτός? Λέγε γρήγορα πού είναι αυτός. Θα του πάρω τα μάτια, θα του κατασπαράξω. Πού είναι, λέγε, Γιώργο, πού είναι? Ποιος? Ο άντρας μου, ποιος άλλος? Ορίστε, πάρτονε. Τι τρόπος είναι αυτός, Γιώργο? Εγώ σε ήξερα για κύριο. Είμαι Χρυσή μου, ζητάς τον άντρα σου, λες και τον έχω στη τσέπη μου. Μα ήταν να έρθει εδώ. Ήρθα μετάνιος, εγώ έχω να το δω μια εβδομάδα. Αχ, εσύ τι μου έκανες. Κάτσεις και του είπες όλες αυτές τις ανηθικότητες που κυκλοφορούν εις βάρον μου. Δεν μου λες τώρα, με μέρα θα τα βάλεις. Κυρία νέα, ωραία και κομψή. Πρέπει να ξέρεις ότι ο κόσμος τη φθονεί και τη ζηλεύει. Δεν τολμάω να μιλήσω σε έναν άντρα. Και αμέσως μου τον φορτώνουν οι γεραστοί. Μα εγώ, Ρένα μου, σε βεβαιώ. Δεν του είπα τίποτα το συγκεκριμένο. Άλλωστε και δεν ήξερα τι να του έλεγα. Αδύνατον, αδύνατον. Από την ημέρα που μιλήσατε, έχει ξαμολύσει πίσω μου δύο πρώην αστυνομικούς. Δεν τολμάω να πω πουθενά, Γιώργο μου, να προβάρω ένα καπέλο, ένα φόρεμα. Αμέσως τον φουσκώνουν με κακοήθειες. Του είπαν ότι έχω εραστεί. Ένα νέο, ένα γλύπτη, ότι τον βλέπω τακτικά και ότι με είδαν γυμνή από την γλυδαρότρυπα. Και ξέρεις ποια είναι η αλήθεια, Γιωργάκη μου, ξέρεις ποια είναι η αλήθεια? Απλούστατα το φτωχό το παιδί, το βοηθώ. Του ποζάρω για το άγαλμα της φιλανθρωπίας. Είναι πολύ της μόδας τώρα με τον πόλεμο, ξέρεις. Μάλιστα. Δεν μου λες, Ρένα μου, το ξέρει ο άντρας σου, του είπες ότι πόζαρες? Μα καλά, τι να του πω? Τι καταλαβαίνει αυτός από τέχνες, χρυσό μου? Έχεις δίκιο, Ρένα μου. Τι καταλαβαίνει αυτός από τέχνες? Με καταρεζήλυψε, ακούς. Θέλει να πάρει διαζύγιο. Σκέψου να ακουστούν όλα αυτά μέσα στο δικαστήριο. Θεέ μου, τι θα κάνω, το φτωχό το παιδί. Γιωργάκη. Γιώργο μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μόλις τον δεις, κράτησέ τον. Μίλησέ του. Ας πάρει, βρε παιδί μου, παράδειγμα εσένα. Εμένα γιατί? Γιατί. Ο κόσμος θαυμάζει το ανώτερο φέρσιμό σου. Δεν σε πείραξε καθόλου που ο Κορδής μένει στο ίδιο σπίτι με σένα, ούτε που μπαινοβγαίνει εδώ μέσα. Και πως μπαινοβγαίνει, λαγός τη φτέρει, έτρεφε κακό της κεφαλής σου. Κάτι τέτοιο θέλω να του πεις, Γιωργάκη μου, κάτι τέτοιο. Σε παρακαλώ, μην τον αφήσεις να μου κάνει κακό, ε. Σε παρακαλώ πολύ. Έτσι δεν είναι. Χριστέ μου! Είναι αυτός ο άντρας μου. Όχι, φαντάζομαι. Όχι, αυτός είναι.
είμαι σίγουρη. Τώρα τελευταία κάνει ακριβώς ό,τι του απαγορεύω. Αχ, να κλειφτώ εκεί πέρα για κάτι. Μη, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν πας μέσα στην Τέντη. Τι είναι, είναι έτοιμη να βγεις στα μαγαζιά. Όχι, Χρυσό μου, δεν θέλω να πάω στην Τέντη. Πήγαινε εκεί πέρα, πήγαινε εκεί πέρα πίσω. Αχ, μπράβο, Γεργάκη, μα θέλω να ακούσω, είμαι και περίεργη. Ναι, μπράβο. Πήγαινε. Έτσι, μπράβο. Ο κύριος Σπανός. Μάλιστα. Ο κύριος Γιώργης Σπανός. Ο ίδιος. Αδύνατον. Πώς αδύνατον, αφού έτσι με λένε. Αδύνατον σας λέω, εσείς φοράτε παντελόνια. Ενώ ο Σπανός που γυρεύω εγώ πρέπει να φοράει φουστάνια. Φουστάνια γιατί? Γιατί δεν είναι άντρας. Είναι γυναικούλα, παραμάνα, πλήστρα, χορταρού, τσόκαρο. Λαδικό της γειτονιάς, μια κουτσομπόλα. Α, για να σου πω, για να σου πω. Να τελειώνω τα αστεία παρακαλώ. Ποιος είστε εσείς? Πώς τολμάτε να μιλάτε έτσι? Ποιος είστε? Φρίξος Κουτρουμπάς. Φρίξος Κουτρουμπάς, αυτό δεν μου λέει τίποτα. Δεν σας λέει τίποτα μια δόξα της Ελλάδος? Μα πού ζείτε λοιπόν? Δεν ακούσατε ποτέ να μιλάνε για τα έργα μου? Για τους νικημένους της ζωής? Για το περίφημο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου στο Βαρτολομιό? Για την κυρούλα με τα δράχτη? Για την Παρθένο με την Ιδρία? Δεν ξέρω κύριε καμία Παρθένο. Το είδος αυτό σπανίζει στην εποχή μας. Είναι το αριστούργημά μου κύριε. Το αριστούργημα της νεοελληνικής μήλης. Από τον Πραξιτέλη ως τον Μαγιόλ και τον Ντεσπιό. Μάταια θα ψάξετε να βρείτε κάτι ανώτερο. Ο πυλός στα χέρια μου έγινε τραγούδι. Και οι όγκοι του μαρμάρου φως. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Τώρα. Τώρα καταλαβαίνω ποιος είστε, αγαπητέ. Καθίστε. Καθίστε, παρακαλώ. Όχι, καθίστε εδώ. Καθίστε. Μπράβο. Αν και κάνατε λάθος τη διεύθυνση, δεν είμαι φρενολόγος. Λοιπόν, τι ζητάτε από μένα? Να σας χαστουκίσω, κύριε. Πήγατε και είπατε σε έναν σύζυγο πως είμαι εραστής της γυναίκας του. Δεν λογαριάζω τις απειλές αυτού του κυρίου που θέλει να με καθίσει στο σκαμνί επιμυχία. Δεν φοβάμαι το σκάνδαλο που θα με ρεζιλέψει στα πρώτα βήματα της ζωής μου. Ούτε με νοιάζει που θα στερηθώ την προστασία αυτής της κυρίας που έφτασε η καημένη, ως και τον οίκη του ατελιέ μου να πληρώνει. Αλλά κύριε, κινδυνεύω για πάντα να χάσω αυτή τη γυναίκα που είναι η ζωή μου, η χαρά μου, η έμπνευσή μου, τα φτερά μου, το πάθος μου. Καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε τι μου κάνατε? Συντρίψατε το στάδιο. Μα κάνετε λάθος, αγαπητέ μου. Εγώ του μίλησα με έναν τρόπο γενικό. Δεν του είπα τίποτα για εσάς. Δεν είχα καμία ιδέα. Ούτε και φανταζόμουν πως θα κάνει τόση φασαρία. Κόσμος και Κοσμάκης έχει περάσει τη λεωφόρο και τον ενόχλησε ο τελευταίος περιπατητής. Αφήστε όμως. Να δείτε πώς θα διορθώσω τη δουλειά. Είμαι ο καλύτερος σας φίλος εγώ. Και θα σας το αποδείξω αμέσως. Τι θα κάνετε? Εκεί μέσα είναι ο κύριος Σταφάς. Αυτός εδώ! Μη! Ψι! Ψι! Ψυχραιμία. Μα αφαιθείτε σε μένα. Κατερίνα, σε παρακαλώ παιδί μου. Πες στον κύριο Σταφά να έρθει εδώ που τον θέλω. Μα τι κάνατε? Αυτός μου παραγγέλνει πως όπου με βρει θα με σπάσει στο ξύλο. Μην ανησυχείτε. Σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Παλιά άνθρωπε! Τώρα θα σου δείξω εγώ! Θεέ μου! Θεέ μου, τι απρέπειες να θες. Άλλωστε εσύ βέβαια δεν έχεις κανένα λόγο. Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν τη γυναίκα στο κάνανε ερώιδο. Δεν υπήρχε θέμα μου τίποτα ύποπτο σε αυτό που είδανε. Ηρένα, πρόσεξε με Θεέ μου, Ηρένα ποζάριζε απλούστατα για το άγαλμα της φιλανθρωπίας. Παραμύθια, άφησε με να τον καταχαιρίσω, να του βγάλω το μουσί. Βρε Θεέ μου, αυτό που σου λέω είναι απόλυτα εξακριβωμένο. Η σχέση τους ήταν έτσι εντελώς καλλιτεχνική. Και χρωστάς, και χρωστάς αυτό το θαυμάσιο νέο που κάνει τιμή στον τόπο μας κάποια αποζημίωση για την ανησυχία που τον έριξες, για τη λύπη που του έδωσες. Ναι, αυτό μου λείπει. Έτσι κάνουμε κύριε, έλα ρε Θεέ μου τώρα, έλα ρε Θεέ μου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσ' το χέρι.
Είσαι βέβαιος πως μπορώ να το δώσω? Ρε Θεέ μου τώρα, ρε Θεέ μου τώρα, σε παρακαλώ μην γίνεσαι παιδί. Ήρα ρε Θεέ μου, ας το λέω εγώ ο καλύτερος σου φίλος. Είσαι υπεύθυνος. Είμαι ό,τι θέλεις, έλα. Ορίστε κύριε, αφού το λέει. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Έλα, κάτσε τώρα. Δεν μου λες, έχεις απάνω στο καρνέ της τραπέζης. Το. Βγάλ' το. Το βγάλω. Βγάλ' και το στυλό σου. Να το. Λοιπόν, υπόγραψε τώρα 4 επιταγές από 50.000. Σε 4 διαφορετικές ημερομηνίες. Α. Σε τι είναι ο όνομα? Του κυρίου Φρίξου Κουτρουπά. Αδύνατον. Αδύνατον να δεχθώ ούτε μία δραχμή από τον κύριο. Αδύνατον. Περιμένετε πρώτα κύριε να δείτε αν σας τα δίνουν. Θα δεις που θα τα δώσεις, θα τα δώσεις. Και εσείς να δείτε πως θα τα πάρετε. Θα τα πάρετε. Και τι κάνετε έτσι? Ούτε εσύ θα δώσεις. Ούτε εσείς θα πάρετε τζάμπα. Θα πάτε στους Δελφούς να αντιγράψετε σε μικρό μέγεθος τον Ενίοχο. Έπειτα θα πάτε στην Ολυμπία να αντιγράψετε στο αυτό μέγεθος τον Ερμήτη Πραξιτέλη. Άμα αν είναι έτσι το πράγμα διαφέρει. Θα σας κάνω τώρα 2 αριστουργήματα. 10 φορές ανώτερα από το πρωτότυπο. Μα εγώ φίλε μου πρέπει, δεν... Άντε ρε Θεέ μου, υπόγραψε σου λέω. Υπόγραψε. Όλοι πρέπει να υποστηρίξουν. Άντε μια τέτοια μεγαλοφία. Μα θα του φτάσουν. Είναι έξοδα ταξιδίου, έξοδα διαμονής. Μα υπόγραψε σου λέω. Θα συμπληρώνουμε με τηλεγραφικές επιταγές. Αυτό α? Πάλι. Είδατε κύριε Κουτρουμπά μου, είδατε κύριε Κουτρουμπά μου, χρυσή καρδιά, και μέγας, μέγας υποστηριχτής της τέχνης. Ορίστε. Πηγαίνετε τώρα να βάλετε τα γυαλιά στο Πραξιτέλη. Θα σας είμαι ευγνώμων σε όλη μου τη ζωή. Παρακαλώ παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, να πάτε στο καλό, αγαπητέ μου. Να πάτε στο καλό και να μας γράφετε. Α, όσο για τον Νίκη του ατελιέ, μην ανησυχείτε. Να το φροντίσουμε εμείς. Να πάτε στο καλό. Μα δεν μου λες εσύ. Τρελάθηκες. Με έβαλες, να πληρώσω σε αυτά τα, πώς τα λένε, σε αυτό τον τύπο. Μη φωνάζεις, βρε. Έδωσες 200.000 δραχμές χαρά στο πράγμα. Με αυτά τα λίγα λεπτά αγόρασες το πιο πολύτιμο αγαθό. Ποιο αγαθό? Την ησυχία σου. Τον βγάλαμε από τη μέση. Τον στείλαμε για κάποιο καιρό να πάρει τον αέρα του. Μπράβο. Μπράβο, εσύ είσαι θαυμάσιος. Δεν μου λες πώς το σκέφτηκες. Και αν ξαναγυρίσει? Ψ, δεν πάρα ξαναγυρίσει. Εν τω μεταξύ θα έχει σβήσει το σκάνδαλο. Και ο θαυμασμός της Ρένας γι' αυτόν, αν υποθέσουμε πως είχε κάποιον, αν σου λέω, φτάνει να μάθει πως για 200.000 άφησε στη μέση το άγαλμα της φιλανθρωπίας, να μην θέλει πια ό,τι να ακούσει γι' αυτόν. Φίλε μου, φίλε μου, να σε φιλήσω. Ρε Θεέ μου πια. Στο χρωστούσα. Όσο για την καημένη τη Ρένα που σου φλιάρισε για αυτήν έτσι εντελώς άδικα. Κατάλαβες τώρα. Εν πάση περιπτώσει πήγαινε να τη βρεις και να την καλοπιάσεις. Εγώ? Εσύ Θεέ μου. Θεέ μου, για προσέξέ με. Στην ηλικία μας οι άνθρωποι δεν χαλάνε τα σπίτια τους, έστω και ετοιμόρροπα. Αφού με τα φθαρμένα υλικά μας δεν μπορούμε να ξαναχτίσουμε καινούρια, πρέπει να σφίγγουμε την καρδιά μας, να δαμάζουμε τον πόνο μας και να αναρεμετίζουμε με κάθε θυσία τα παλιά. Έχεις δίκιο. Πάω να κάνω χρέη Θεού. Ορίστε. Πάω να τη συγχωρήσω. Γεια σου. Γιωργάκη μου, γλυκέ μου, τα κατάφερες θαυμάσια. Καλύτερα δεν θα μπορούσες να του μιλήσεις. Αυτός ο νεαρός Θεέ μου, τι ελεηνός, τι απέσιος.
αφού με εξέθεσε καλά-καλά μπροστά στα μάτια σου. Γιατί εγώ, Γιώργο μου, να ξέρεις, δεν είχα ποτέ τίποτα μαζί του. Φούχτωσε τα χιλιάρικα και τόσκασε. Φρίκι, Θεέ μου. Και όσο συλλογίζομαι πως υπάρχουν άνθρωποι που θα σκεφτούν ότι εγώ και εκείνος. Πάω να σκάσω από το κακό μου. Καλά έκανες και τον ξαπόστειλες έτσι. Είσαι αληθινός φίλος. Πώς να σου εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, δεν ξέρω. Μα κούκλα μου, δεν δούλεψα μονάχα για σένα. Δούλεψα και για τον εαυτό μου. Το ενδιαφέρον μου είναι κάτι παραπάνω από φιλικό. Δεν μου το είχες πει. Α, λέγονται αυτά τα πράγματα, μωρό μου. Τα μαντεύει κανείς. Έπειτα νόμιζα πως δεν σ' αρέσουν οι όριμοι και προτιμάς τους νεαρούς. Τι λες, χρυσό μου. Όλες οι ηλικίες έχουν τις χάρες τους. Αγάπη μου, τι Παρασκευή που μας έρχεται, θα τα πούμε καλύτερα. Ναι, γιατί την Παρασκευή? Είναι τα γυλαίθια της Ντέντι. Έχω τάξει αυτή τη μέρα στον εαυτό μου για την εκδίκησή μου, για τη μεγάλη την οριστική απιστία. Θα έχω λίγους καλεσμένους. Θα ξεμοναχιαστούμε και θα μιλήσουμε. Θα περιμένω, ναι. Μπορώ να πάω να δω την Ντέντι? Α, τι! Δεν φαντάζομαι να της πεις τίποτα. Τι λες, ηλικία μου. Τι λες, γρυσό μου. Αλλά να ξέρεις, το ζεστό νερό το κόψανε στην πολυκατοικία μας. Θέλω λοιπόν να πάω να παρακαλέσω την Ντέντι να κάνω μπάνιο. Έχω τρεις μέρες να κάνω ζεστό μπάνιο. Καταλαβαίνεις, Γιωργάκη μου, πώς αισθάνομαι. Λοιπόν, γεια σου, χρυσούλη μου. Αρβάρ. Αϊμουδίτσα, αίμα αϊμουδίτσα, έννοια σου και θα σε κάνω εγώ εσένα με τα κρεμμυδάκια. Εσένα παίρνει για παράδειγμα η δική μου η προκομμένη και πάρα με τα κάνει μουσκεμα. Καλησπέρα, θεία μου. Βρε Γάιδαρη. Σε ποια φουστάνια είσαι περδεμένος τόσες μέρες? Σε αυτά που με στείλατε, στις Καστρίνου. Για κάτσε. Λοιπόν, λέγε. Που λέτε, τη φέρνω βόλτα. Της πέφτω από δίπλα και της κάνω μια ντεκλαρασιόν. Μα τι ντεκλαρασιόν, μαυραγορίτικη. Είσαι, της λέω, πιο ακριβή και από το ρύζι, πιο σπάνια και από τη φακή, πιο γλυκιά και από τη ζάχαρη, πιο πικάντικη και από τη μουστάρδα. Αυτά, αγόρι μου, μου λέει, είναι λόγια. Η αγάπη χρειάζεται αποδείξεις. Είμαι έτοιμος να τις κάνω, της λέω. Και τότε η αφιλότιμη μου σκάει το παραμύθι. Ποιο παραμύθι? Αν μ' αγαπάς, μου λέει, να μου φέρεις ένα ντενεκελάδι. Καταλαβαίνετε, με κάρφωσε. Βρεσί, σου δώσα τόσα λεπτά. Είχες να τον πάρεις. Απ' την ώρα που μου δώσατε τα λεπτά ως την ώρα της ντεκλαρασιών, ο ντενεκές ανέβηκε στη στρατόσφαιρα. Αναγκάστηκα να δανειστώ από κάτι φίλους. Κάθαρμα. Ευχαριστώ, θεία μου. Το πορτοφόλι μου έχει βάλει στο σημάδι. Α, έννοια σας, έχω όλα τα δικαιολογητικά εντάξει. Που λέτε, ναι. Πάω σε ένα ραφτάδικο της γειτονιάς και αγοράζω τον τενεκέ το λάδι. Της το πάω. Η γυναίκα πέφτει στην αγκαλιά μου. Είναι στα χέρια μου. Πείτε μου τι να την κάνω. Να την κουρδίσεις εναντίον του κορδί. Έννοια σας, δεν χρειάζεται. Γιατί ο κορδής έφυγε από την καρσονιέρα που μένει και δεν άφησε στο θηρορό την καινούρια του διεύθυνση. Και αυτή λυσάει, καταλαβαίνετε. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς θέλετε να τη μεταχειριστείτε. Εσύ δεν είπα πως δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις. Λοιπόν, την Παρασκευή είναι τα γενέθλια της Ντέντι. Θα κάνω έτσι μια μικρή εσπερίδα. Σκέπτομαι να την καλέσω. Α, θαυμάσια. Είναι πρώτης τάξης κυρία και έχει πολύ ωραίες τουαλέτες. Λοιπόν, πρόσεξέ με. Εσύ στο μεταξύ θα τη φουσκώσεις. Θα της πεις πως ο Κορδής λατρεύει την Ντέντι, πως κάνει τα πιο τρελά έξοδα για αυτήν. Κατάλαβες? Έννοια σας, κατάλαβα. Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι αυτό με τον Κορδί. Στην αρχή νόμιζα ότι τον καλέσατε μία φορά. Άντε θα τον καλούσετε κάθε τόσο. Αυτός όμως θρονιάστηκε εδώ μέσα, συγκυρίαρχος. Βρεσί, δεν θυμάσαι τι είπαμε. Δεν θυμάσαι τι είπαμε για τη μέθοδο των τριών. Για να μείνουμε δύο, η θεία σου κι εγώ, πρέπει να γίνουμε τρεις. Ούτε τώρα κατάλαβες? Όχι, θεία μου, με κουμπούρα. Αχ, βρεσί, η δυσκολία να βλέπονται, οι κρυφές συναντήσεις, οι λαχτάρα να μην τους δουν, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις τα τρία τέταρτα της συγκινήσεως. Αυτά τα τρία τέταρτα τόνα πήγανε περίπατο. Και με το άλλο τέταρτο, τι γίνεται? Αυτό. Εκεί πια δεν ξέρω. Αυτό το τέταρτο το παίζω μοναζικά. Κάθε παιχνίδι έχει τους κινδύνους του. Έτσι και έτσι. Δεν ήμουν χαμένος. Λοιπόν,
Ετοιμάσου το να προσεχεί τη θεία σου. Δεν μου λες, βρήκες ένα όνομα έτσι κόμψο ευγενικό όπως σου είπα. Όχι, θεία μου. Προτιμώ το δικό μου. Τι λες, βρε γάιδα, ρε. Δηλαδή, το μικρό μου όνομα θα το κάνω επίθετο. Και το βαφτιστικό σου. Αυτό το δανείστηκα από τους αθλίους του Ουγγό. Μάριος. Μάριος Χάρης. Πώς σας φαίνεται? Σπουδαίο. Άκου, Μάριε. Θέλω να μου προσφέρεις ακόμα μια σοβαρή υπηρεσία. Θέλω από την πρώτη στιγμή που θα συναντήσεις την Τέντη. Μα καταλαβαίνεις, λέω. Από την πρώτη στιγμή που θα συναντήσεις την Τέντη, να αρχίσεις να φλερτάρεις. Μα δεν μου φτάνει, Καστρίνου. Τι είπες, βρε αλητήριε. Αλητήριε. Βρε εσύ τολμάς να εξισώνεις την θεία σου με αυτή την παλιογυναίκα. Όχι, θέλω να πω ότι δύο φλερτ μαζί θα είναι πολύ εξαντλητικό, θεία μου. Πώς θα πω. Τι έχω πάθει. Ρε εσύ, αυτό έλειπε να μου ζητήσεις τώρα και ψυχική οδύνη. Ρε εσύ, όταν σου λέω θέλω να τη φλερτάρεις, δεν σου λέω να προχωρήσεις. Χειρότερα που έχω πέσει πεδάφτωνε. Ρε εσύ, θέλω ένα φλερτάκι έτσι, πώς το λένε, ψιλοκομμένο. Και προπάντων μπροστά στον κορδί. Θα περινοβιένεις εδώ μέσα όποτε θέλεις. Και θα βρεις ευκαιρία να το κάνεις μπροστά του. Ρε. Λοιπόν, η θεία στο άρθρο που να είναι. Έτσι, εγώ πάω στο γραφείο μου να τακτοποιήσω κάτι λογαριασμού μου. Α, αν τυχόν και φανεί ο κορδί, πες του πώς τον περιμένω στο γραφείο μου να περάσω το βιβλίο το έξω τη ημέρα. Θεία! Πότε θα με πάρετε εδώ στο σπίτι? Ήρθα από την Πάτρα με τόσα όνειρα. Είμαι ολομόναχος και εσείς είστε άκληρος, μονάχος. Τι θα παθαίνατε αν με υιοθετούσατε? Θα σας βοηθούσα σε όλα, θα γινόμουν το δεξί σας χέρι. Παλαμίδα σου μυρίζετε, βρε. Κάθαρμα. Κάθαρμα. Ευχαριστώ, θεία μου, για το κάθαρμα. Και τι κάθαρμα. Ορίστε. Ορίστε η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων. Και ύστερα σου λένε, κάνε καλό. Περιμένετε κάποιον, κύριε? Είμαι ένας νέος. Το βλέπω ότι είστε νέος. Όχι, θέλω να πω, είμαι ένας νέος, γιος ενός φίλου του άντρα σας που ήρθε να σταδιοδρομήσει στην Αθήνα με την προστασία του. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τότε περιμένετε να ειδοποιήσω τον άντρα μου? Δεν χρειάζεται. Μα... τον είδα. Μα τότε ποιον περιμένετε? Εσάς. Εμένα. Ναι, επιτρέψτε μου να παρουσιαστώ. Μάριος Χάρης. Χαίρομαι πολύ. Μα τι κάνετε εκεί? Δεν φιλάνε έτσι το χέρι μιας κυρίας. Μπορεί να μην φιλούν έτσι το χέρι μιας κυρίας οποιοδήποτε. Το δικό σας χέρι όμως διαφέρει. Τολμάτε στο σπίτι του πιο στενού φίλου του πατέρα σας να ρίχνεστε στη γυναίκα του? Μα είμαι ένας νέος καθέτο εφορμήσεως. Μόνο που κάνατε λάθος στο στόχο. Θα δώσω εντολή να σας πετάξουν έξω. Απορώ πως τολμάτε να λέτε σε μια κυρία πως την αγαπάτε από την πρώτη στιγμή που την είδατε. Αν ένας άντρας δεν αγαπήσει μια κυρία από την πρώτη στιγμή που την είδε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να την αγαπήσει με τη δεύτερη. Και πολύ λιγότερο με την τρίτη. Μάλιστα. Σας αγάπησα από την πρώτη κιόλας στιγμή. Όχι όμως τώρα αυτή που βγήκατε έξω από την πόρτα. Καλά. Τότε πού με έχετε δει? Κάπου στην Αθήνα. Μόλις έφτασα. Μια γυναίκα που είχα να τη δω από τα μαθητικά μου χρόνια. Μια κυρία με αυτό το σωματάκι. Αυτό το δέρμα, αυτά τα μάτια, αυτά τα μαλλιά από χρυσάφι 24 καρατιών. Και αυτή η γυναίκα που πέρασε από το δρόμο μου για να μ' αφήσει στην ψυχή μου το πιο γλυκό αρωμά της. Αυτή η γυναίκα, να την, εδώ, μπροστά μου, κοντά μου. Νιώθετε τη χαρά μου, ε? Είναι πολύ νόστιμο, μοιάζει με μυθιστόρημα. Μάλιστα, με μυθιστόρημα. Πολύ ωραία, ναι μου, καθίστε να τα πούμε εκεί με την ησυχία μας. Μα μάλιστα, να καθίσω. Ωραία. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή που σας είδα, η Αθήνα. Όλη η Αθήνα είσαστε εσείς. Και όλοι οι δρόμοι, όλοι οδηγούν εδώ, στο σπίτι σας. Όπως άλλοτε οδηγούσαν στην Ιερουσαλήμ. Όχι στην Ιερουσαλήμ, στη Ρώμη, παιδί μου. Ναι, συγχωρείτε, στη Ρώμη, ξέρετε, ήμουν ακουμπούρα εγώ στη γεωγραφία. Έτσι σας πρωτογνώρισα. Έτσι σας πρωτοείδα. Και τώρα να, είστε εδώ κοντά μου. Πλάι μου. Μπορώ να σας πιάνω το χέρι, καταλαβαίνετε? Κάνε πιο πέρα, παιδί μου. Σιγά σιγά. Πόσο σιγά. Θα πέσετε πάνω μου. Μακάρι. Που λέτε, από την ώρα που σας είδα, νιώθω ότι δεν βρίσκομαι καθόλου κοντά σας. Θέλω να είμαι όλο πιο κοντά.
όλο και πιο κοντά. Ναι, πιο... Πολύ κοντά να είμαι. Πάρα πολύ κοντά. Πόσο κοντά. Α! Ωραία! Θαυμάσια! Και ο κύριος? Ο κύριος Χάρης Μάριος, ο κύριος Κορδής. Παρακαλώ, Μάριος Χάρης. Χαίρο πολύ. Είναι ένας νέος από την επαρχία. Περιττές οι εξηγήσεις. Δεν φαίνεται και πολύ από την επαρχία, αφού ξέρει και κάνει τόσο καλά τη δουλειά του στην Αθήνα. Καθίστε, κύριε. Καθίστε. Σας το σπίτι σας. Παρακαλώ, προτιμώ τώρα την ορθοστασία. Τι έχεις εκεί? Ψάρια. Δεν βρήκα αρνάκι του γάλακτος, πήρα μαρίδες. Το ίδιο κάνει. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Από το αρνάκι ως τις μαρίδες υπάρχει κάποια διαφορά. Και όπως φαίνεται, μείνανε αρκετές μέρες μακριά από τη θάλασσα. Μαρίδες του κουτιού. Τις καμουφλάρισα έτσι για να φαίνονται σαν κορσές. Σαν κάλτσες, σαν γάντια. Δεν πρέπει να προκαλούμε το λαό που πεινάει. Τι πατριωτισμός, ε. Ορίστε. Όχι, τίποτα. Ήθελα να πω ότι σας περιμένει μέσα ο κύριος Πανός για να περάσετε στα λογιστικά βιβλία τα έξοδα της ημέρας. Μπράβο. Θαυμάσια. Μου μεταβιβάζει τώρα με εσάς τις επιθυμίες του, ε. Μάλιστα. Γίνατε βλέπω πολύ του σπιτιού. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Ένας νέος από την επαρχία, ε. Θα τα ξαναπούμε. Είδατε τι κάνατε. Μα τι έπαθε αυτός. Μιλάει σαν να έχει δικαιώματα. Δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα. Απλώς είναι πολύ φίλος του σπιτιού. Μα αυτός έχει γίνει βαπόρι. Πώς το καταλάβατε. Είναι πράγματι εφοπλιστής. Έχει βαπόρια. Καλά, και όταν ένας εφοπλιστής έχει βαπόρια, μπορεί να μιλάει έτσι απρεπώς σε μια κυρία. Όχι, απλώς είναι λιγάκι εκνευρισμένος γιατί του τηλεγράφησαν ότι βούλιαξε ένα καράβι του. Α, έτσι. Τι απόλαυση είναι να ζεστώσεις το μπάνιο όταν το έχεις επιθεί. Μίση. Είσαι με συντροφιά, βλέπω, ε. Ο κύριος Μάριος Χάρης, η κυρία Σταφά. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Είναι ένας νέος από την επαρχία. Και πολύ νόστιμος. Μην τα λες καημένη μπροστά του, θα τα πάρει επάνω του. Όχι, όχι, πέστε τα, πέστε τα. Μ' αρέσει να λένε κάτι τέτοια μπροστά μου. Τι όμορφα μου τα λένε. Τι όμορφα μου τα λένε, κύριε. Έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Να μας συνοδεύσετε στα μαγαζιά. Α, με δύο ωραίες κυρίες σαν και εσάς θα μπορούσα να πάω. Και στην κόλαση. Προπάντως αυτήν. Μια στιγμή μόνο να χαιρετήσω τον κύριο Σπανό μέσα, ε. Με συγχωρείτε. Βρετέτε, τι πέδαρος είναι αυτός. Μούρια είναι. Ρένα. Νομίζω ότι είσαι έτοιμη να δώσεις το πανί στον καλλιτέχνη σου. Χρυσό μου τώρα. Του το έχω δώσει κιόλα. Τι τα θέλεις, εγώ είμαι άτυχη. Και στο γάμο μου και στα φλερτ μου. Άλλες είναι οι τυχερές. Ασφαλώς θα εννοείς εμένα, ε. Βέβαια. Έχεις τον Κορδί συνέχεια μέσα στα πόδια σου. Όποτε θέλεις τον απολαμβάνεις. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Ρένα. Μπορεί να μην το πιστέψεις, αλλά είναι αλήθεια. Η σχέση μου με τον κύριο Κορδί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Τι? Έλα, χρυσόμητρο, δεν φαίνεται τόσο αδέξιος ο άνθρωπος. Αρχίζει να μυρίζει σιζυγίλα. Τι? Κυρίες μου, είμαι στα διαταγά σας. Πολύ ωραία. Μια στιγμή μόνο να κανονίσω το φαγητό, ε. Κατερίνα, παιδί μου, παίρνεις αυτές τις μαρίδες, τηγάνεις σέτες. Όχι από εκείνο το βρωμόλαδο που έφερε ο κύριος Κορδής, από το άλλο το δικό μας, το καλό. Μάλιστα. Και βράσε, Κατερίνα, μερικά κολοκυθάκια για σαλάτα. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, μπορούμε να πηγαίνουμε. Κυρίες μου. Για πού με το καλό? Πηγαίνουμε στα μαγαζιά. Στα μαγαζιά? Μάλιστα. Αντί προχθές στα μαγαζιά, προχθές στα μαγαζιά, εχθές στα μαγαζιά, σήμερα στα μαγαζιά. Αύριο στα μαγαζιά. Γυναίκες είμαστε, που θέλεις να πάμε? Στο επιμελητήριο, στο Συμβούλιο Επικρατείας. Μα δεν ξέρετε, κύριε, ότι οι κυρίες τρελαίνονται για τα μαγαζιά, το βρίσκω χαριτωμένο. Αυτός ο νέος από την επαρχία, έχει κι αυτός να ψωνίσει τίποτα μαζί σας? Α, όχι, κύριε Κορδί. Αυτός είναι αντικείμενο ψωνίσματος. Au revoir. Κυρίες μου, παρακαλώ. Au revoir. Αυτή σου η γκρίνια για τα μαγαζιά και για κάτι άλλα παρόμοια πράγματα με χτυπάνε στα νεύρα. Μου θυμίζεις ακριβώς τον άντρα μου. Au revoir. Κυρία μου, ευχαριστώ. Ορίστε. Ορίστε. Πάει στα μαγαζιά. Και την είχα παρακαλέσει σήμερα το πρωί να κατέβει στο διαμέρισμά μου. Και πάει με αυτόν τον νεαρό.
Ήθελα να ξέρω. Τι σοϊ σύζυγος είναι κι αυτός ο ηλίθιος. Μα δεν έχεις μάτια, μωρέ. Δεν βλέπεις. Α, εδώ είσαι, Μίνι. Α, ευτυχώς σε βρήκα. Μίνι, ανακάλυψε τις 500 δραχμές που λείπουν από το χιλιάρικο που λείπει από το λογαριασμό. Είχα ξεχάσει, παιδί μου, να περάσω το σπανάκι μου φρέσκο προχθές. Μου λείπουν τώρα, ρε Μίνι, άλλες 500 δραχμές. Για σκέψου λιγάκι, Μίνι, πού τις έδωσες. Δεν ξέρω, σε παρακαλώ. Με έχεις τρελάνει με αυτούς τους λογαριασμούς. Μα δεν μου λες. Ποιος είναι αυτός ο νέος, ο Μάριος Χάρης. Μα είναι θαυμάσιο παιδί. Α, έτσι. Θαυμάσιο παιδί. Ναι, είναι το παιδί ενός φίλου μου από την επαρχία. Είδες λεβεντόπεδο, Μίμη, α. Κούκλος. Σοβαρά. Ναι. Και μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ μέσα. Αφού είναι παιδί του φίλου μου, θες να κάνει. Κυκλοφορεί ελεύθερα. Και να βλέπει την Τέντι ό,τι ώρα θέλει. Αν του αρέσει να τη βλέπει, ας τη βλέπει. Και να την παίρνει να βγαίνουν μαζί στα μαγαζιά. Μη μου πεις. Την πήρε και βγήκανε. Αλλά. Τι νόμισες, και με ένα ύφος. Τι ευγενικό παιδί, το καημένο, θέλεις να τη συνοδεύσει. Άμα το δω θα τον ευχαριστήσω. Α, έτσι. Ευγενικό παιδί, θα τον ευχαριστήσεις. Λοιπόν, ώρες, δεν ξέρω τι άνθρωπος είσαι. Βρε νέα γυναίκα όμορφη, ζωηρή και την αφήνεις έτσι. Λέει, τι θες να κάνω. Τι να κάνεις, ναι. Είσαι ή δεν είσαι σύζυγός της. Εκεί πως είμαι. Ωραία, να την επιβλέψεις, να την κρατήσεις, να φωνάξεις, να χτυπήσεις τα χέρια σου, να τρίξεις τα δόντια σου εν ανάγκη. Δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα, Μίμη μου. Και ποιος θέλεις να τα κάνει αυτά. Εσύ. Εγώ. Εγώ τι μπαίνω εγώ. Όχι και την μπαίνεις, Μίμη μου. Μη λέμε τώρα και ό,τι θέλουμε. Είσαι ή δεν είσαι άνθρωπος του σπιτιού. Λοιπόν. Καλησπέρα, Γιώργη. Καλησπέρα σας. Α, να σας συστήσω ο κύριος Κορδής. Α, εσείς είστε. Άρχεται η επίθεση. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που σας βρίσκω εδώ. Κι εγώ επίσης. Δεν με καταλάβατε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που σας βρίσκω εδώ για να σας δώσω ένα λούσιμο από εκεί να πω. Ευλαλία, τι εκφράσεις είναι αυτές. Άφησέ με, Ανδρέα. Αυτά είναι εκφράσεις πονούσης μητρός. Κατάλαβες. Ποιος σας έδωκε σε το δικαίωμα, κύριε, να μην αφήνετε την Τέντι να τηρεί μια ιερά οικογενειακή παράδοση, να τρώγει και να μένει μαζί μας εκάστην Παρασκευή ολόκληρον την ημέρα. Μα εγώ, κυρία, δεν εμποδίσα κανέναν. Εμποδίσατε και παρεμποδίσατε. Μας το τηλεφώνησε ο ίδιος. Βλέπεις τι μου κάνεις. Βλέπεις. Όχι, φέρετε τώρα, είναι λάθος. Μια κακή διατύπωση που διόρθωσα αμέσως. Ορίστε, ακούσατε τι είπε. Μια κακή διατύπωση που διορθώθηκε. Σε παρακαλώ, πες και εσύ κάτι. Πες και εσύ κάτι. Όχι, μην με ανακατέσεις με αυτές τις ιστορίες. Αυτή η κόρη που προσπαθείτε να χωρίσετε από μας, κύριε, είναι το μόνο μας τέκνον. Η μόνη χαρά της ζωής μας. Το κόσμημά μας και η λατρεία μας. Την είχαμε αναθρέψει σαν πριγκιπέσα. Το λίκνον της, κύριε, το λίκνον της. Ή το από μετάξι και βελούδο. Βελούδο και μετάξι ροζ μπομπόν. Μα ευλαλία, παιδί μου. Τι τον ενδιαφέρουν τον κύριο τα ροζ μπομπόν. Σκάσε, μη μιλάς, άφησε με. Λοιπόν, αυτή η κόρη, κύριε, όταν την έβγαζε η μπόνα της περίπατο σε ένα καροτσάκι θαύμα, το πρώτο καροτσάκι στα Αθήνας της τελευταίας τριακονταετίας, με μια κουκούλα από σουέτ. Σουέτ veritable, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Μπορώ και εγώ να στο βεβαιώσω. Σουέτ veritable. Του διατηρούν ακόμα αυτό το καροτσάκι ως ιερών κοιμήλιων. Όταν έβγαινε, σας ξαναλέω, με αυτό το καροτσάκι, είχαμε ειδική υπηρέτρια που ακολουθούσε για να εκδιώκει τις μύγες από το προσωπάκι της. Και θα έρθείτε τώρα να μας την αρπάξετε εσείς μέσα από τα χέρια μας. Μα ποιος είστε εσείς, επιτέλους. Ευλαλία, σε παρακαλώ. Σκάσε, είπα. Αυτό δεν ετόλμησε να το κάνει ούτε ο γαμβρός μας. Μα πού να τολμήσω, τρελάθηκα. Είπες τίποτα. Όχι, τίποτα δεν. Και σας ξαναλέω, ποιος είστε εσείς, τι αντιπροσωπεύετε, τι παριστάνετε εδώ μέσα. Α, κυρία, τόση ώρα σας ακούω, αλλά η υπομονή μου έχει τα όρια της. Δεν είμαι τίποτα, σας εξήγησα και απορώ γιατί μου ρίχνεστε. Δεν είμαι τίποτα. Όχι, Μίμη μου, όχι, Μίμη μου, πώς δεν είσαι. Είσαι και παρά είσαι. Είσαι ο. Ποιος? Ο μουσαφύρης μας, ο καλός μας φίλος. Τα ακούτε, κύριε, έπρεπε να έχετε αυτή τη λεπτότητα να μην κάνετε κατάχρηση των φιλικών αισθημάτων του. Σας παρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ, ως εδώ. Δεν μπορώ να ακούω παραλυρήματα. Παραλυρήματα!
Μα με υβρίζουν ενώπιον σου, δεν ομιλείς εσύ, ούτε εσύ. Με προπυλακίζουν μέσα στο σπίτι σου. Το θέαμα που παρουσιάζεις είναι ακατανόητο. Μα γιατί δεν ασκείς τα δικαιώματά σου? Ποιος είναι ο κύριος επιτέλους? Δεν μου λες? Είδα υπουργούς να παρετούνται, είδα στρατηγούς να παρετούνται, αλλά σύζυγο να υποβάλει παρέτηση, πρώτη φορά μου βλέπω. Α, καλημέρα μαμά, καλημέρα μπαμπά. Το τσαντάκι μου, κάπου έχασα το τσαντάκι μου, κάπου το άφησα. Πήγα για ψώνια και δεν είχα τα λεφτά μαζί μου. Θα είναι μέσα στην... Πού πας? Έλα εδώ. Εάν βέβαια το τσαντάκι μου μέσα. Εδώ μας υβρίζουν, ονομάζουν παραλυρήματα όλες τις εκδηλώσεις της αγάπης μας για σένα. Ποιος? Αυτός. Μίμη με εκπλήτης. Σου απαγορεύω να εκφράζεσαι με ασέβεια στους γονείς μου, τους οποίους λατρεύω. Οφείλω να σου πω ότι ο άντρας μου, στην αρχή του γάμου μας, τόλμησε, επεχείρησε μια, δυο, τρεις φορές να θίξει τους γονείς, αλλά ευτυχώς γρήγορα κατάλαβε ότι είχε πάρει σφαλερό δρόμο. Εμένα μου λες, εγώ ξέρω τι τράβηξε. Αυτές οι σκηνές ανήκουν στο παρελθόν και δεν θα επιτρέψω να βρικολακιάσουν. Κόρη μου, χρυσό μου, θέλω να σε χωρίσουν από μας, κούκλα μου. Θέλω να σε αρπάξουν από μας, χρυσό μου, μικρούλα μου. Τύρανε! Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, κάνε κάτι, πες κάτι, γλίτωσα με από αυτή τη θεομηνία. Τι να σε γλιτώσω, ποιο να γλιτώσω και πώς να σε γλιτώσω? Έτσι που μπερδευτήκαμε τώρα, εσύ είσαι εγώ και κατά πάσα πιθανότητα σε λιγάκι εγώ θα γίνω εσύ. Μίλα ξεκάθαρα, δεν καταλαβαίνω γρίφους. Είναι η λεγόμενη σύνθετος μέθοδος, η μέθοδος των τριών. Εγώ κάτι ενθυμούμαι, αμυδρός. Μίλα καθαρά, δεν καταλαβαίνω γρή. Μου επιτρέπετε, μαμά? Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ και η Ντέντι είμαστε δύο, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, δύο. Εμείς λοιπόν, εμείς τα δύο πρόσωπα, μετεβλήθημε κατά κάποιον τρόπο. Χάρη σε μία επιτυχημένη έμπνευση που είχα εγώ, από φίλη σου γίναμε συγκάτοικοι. Αυτή η θαυμασία μέθοδος μας επιτρέπει να εξακριβώσουμε τι γίνεσαι τώρα εσύ μετά τη μεταβολή αυτή. Και έχουμε αμέσως, όπως βλέπεις, το εξαγόμενο. Εσύ γίνεσαι, να πούμε, κάτι σαν σύζυγος, ή μάλλον ένα είδος σύζυγου. Και αυτή εκεί είναι η πεθερά σου. Ή μάλλον ένα είδος πεθερά σου. Και αυτός εκεί είναι ο πεθερός σου. Ή μάλλον ένα είδος πεθερού σου. Κατάλαβες? Δεν καταλαβαίνω γρή. Μπουμπούνα! Καλά σου λέει, μπουμπούνα. Και βέβαια δεν καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβεις εσύ, μίμη μου, από τη μέθοδο των τριών? Μα επιτέλους, θα πας να ντυθείς, ναι ή όχι? Αν δεν μου υποσχεθείς πως θα κατέβεις τώρα αμέσως στο διαμέρισμά μου, δεν κάνω βήμα. Όχι, 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 όχι. Τέτοια αγαπήτσα μου, καταλαβαίνω. Πρέπει να πάρει τέλος αυτό το μαρτύριο. Δεν αντέχω άλλο πια. Προπάντων απόψε, ποτέ δεν σε είδα ωραιότερη. Όχι, όχι. Δέντι, μήπως θύμασες με αυτή την άτυχη λέξη που είπα στη μητέρα σου? Μα Ντέντι μου, αφού τη ζήτησε συγγνώμη, αφού ταπεινώθηκα μπροστά τη, έλα, σε παρακαλώ, μην με τυρανά άλλο. Ποτέ δεν σε είδα ωραιότερη. Αυτή η τουαλέτα σου πάει θαυμάσια. Λοιπόν, όχι, γιατί τα κατάλαβα όλα. Κατάλαβες τι? Είναι φοβερό, είναι φρικτό. Λες τα ίδια πράγματα ακριβώς με τον άντρα μου. Έτσι κι εκείνος. Όταν φοράω ένα όμορφο φόρεμα ή που θα θέλει να μου το βγάλει, να μου το στραπατσάρει. Μη χάνουμε καιρό, μη χάνουμε καιρό. Ο άντρας σου ντύνεται και θα αργήσει. Οι καλεσμένοι δεν ήρθαν απόψε. Μια ευκαιρία. Λοιπόν, όχι. Πώς να σου το πω? Όλο αυτό το πράγμα το φανταζόμουν. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω? Έτσι πιο μεθυστικό. Πιο συγκλονιστικό. Κάτι, σαν κάτι που να μην μοιάζει καθόλου με τον υπηρεσιακό έρωτα των συζύγων. Έτσι λοιπόν, ή τώρα ή ποτέ. Τελεσίγραφο. Δεν με κατάλαβες? Δεν θα με ξαναδείς πια, ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος. Αυτοκτονία. Αφού έτσι το θέλεις. Έχω κάτω Βερονάλ. Καληνύχτα. Και μην κλάψεις.
Ούτε ένα δάκρυ. Θα στιέβεσαι βέβαια που θα κλάψω. Να χαλάσει το ρίμελ μου και να σβήσουν οι πούδρες μου. Ευχαριστώ. Καληνύχτα. Στάσου, στάσου που πας. Στα γενέθλιά μου δεν θέλω αίματα. Και πρόσεξε, αν χάσεις και αυτή την ευκαιρία, έχασες και το παιχνίδι. Σε περιμένω με λαχτάρα. Μου ξαναδίνεις τη ζωή. Σε περιμένω. Οι άντρες, οι άντρες, οι άντρες. Πάντα οι ίδιοι οι άντρες. Ο Θεέ μου, πόσο θα ήθελα να αγαπήσω έναν άντρα που να μην τον ξέρω, να μην τον μάθω, να μην τον γνωρίσω ποτέ μου. Κατερίνα, παιδί μου, ρίξε μια ματιά στο τραπέζι, φρόντισε σε παρακαλώ να είναι όλα εντάξει. Και κοίταξε να βάλεις μερικές μπουκάλες κρασί στο μπάγκο. Μάλιστα, κυρία. Εγώ θα κατέβω μέχρι το θηρορό. Πρέπει να του πω να ετοιμάσει κάποια πράγματα, ε. Ήθελα σολόχρυσο να πε... Πού να παρέχει ιδέα. Τι λέει εδώ πέρα, μωρέ. Ήθελα σολόχρυσο να πέρναγα σιρίτι. Τι κάνεις εκεί πέρα. Τακτοποιώ, κύριε, τακτοποιώ. Ναι, πήγαινε σε παρακαλώ μέσα. Πήγαινε. Άντε, μπράβο. Ήθελα σολόχρυσο να πέρναγα σιρίτι. Πού να πάει. Την μπούλια τον Αυγερινό και τον Αποσπερίτη. Να σου. Καλησπέρα, θείε μου. Καλώς τον. Πώς με βρίσκεται. Με ζεμάτσεις. Βρε κάθαρμα, με ζεμάτσεις. Ήταν να είναι φιάσει σμόκιν. Γιος του φίλου σας, αφού εσείς είστε ΣΥΚ και ο φίλος σας ΣΥΚ και πολύ περισσότερο ο γιος του. Με ξεμασέλεσε, δε. Με ξεμασέλεσε, τέλος πάντων, κάθισε. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα. Απόψε θέλω να σπρώξεις το φλερτ με τη θεία σου μέχρι σκανδάλου. Μάλιστα. Α, αυτό πια γίνεται μόνο του, περί της σύστασης. Τι λένε, μασκαρά. Μασκαρά. Ρε, τι εννοία είναι αυτή. Λοιπόν, να το τώρα. Πάρε αυτό. Πάρε αυτό. Πω, καταπληκτικό. Αυτό θα της χαρίσετε απόψε. Όχι, αυτό θα της το δώσεις εσύ. Κατάλαβες, εγώ έχω κάτι άλλο να της δώσω. Θα της το δώσεις εσύ. Έδωσα και στην πεθερά μου να της δώσει έτσι κάτι χτυπητό. Λοιπόν, την αρχή. Με προσέχεις, βρε. Μίλησε εφρημένος. Λοιπόν, την αρχή θα την κάνεις εσύ πρώτος, άμα σου πω. Ε, μα, εντάξει. Φαντάζομαι τι θα σας κόστησε. Δεν μου λέτε, θα της στείλει τίποτα ο Κορδής. Σε ετοιμάζει, λέει, μια μεγάλη έκπληξη. Για να δούμε. Ακόμα για την Ρένα. Να έχεις το νου σου. Όταν θα αρχίσω να γλυκοσαλιάζω μαζί της, θα σου κάνω νόημα. Δηλαδή, θα βγάλω το μαντήρι μου, να αρχίσω να σκουπίζω δίθεν το στόμα μου και το κουτελό μου. Τότε εσύ θα φέρεις την τέτη σιγά σιγά εκεί που θα μιλάμε, με προσέχεις, για να ακούσει τι θα λέμε. Κατάλαβα. Θέλετε να κάνετε την τέντη να ζηλέψει. Ατρομάρος, τίποτα κατάλαβες. Λοιπόν, εσύ βάλ τις ψήλους στα αυτιά της για τη Ρένα. Πες πως με φλερτάρει, πως θέλει να μαρπάξει. Και άφησε τα ρέστα σε μένα. Ωραία. Α, δεν μου λες. Είδες τη Γκαστρινού. Βέβαια. Αυτή ακονίζει την ομορφιά της. Θα καταφτάσει σημειοστολισμένη και φωταγωγημένη. Τρελαίνεται για τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Φαντάζομαι τι μούτρα θα κάνει ο Κορδής άμα τη δει. Η Ντέντι δεν τον έχει βγάλει ακόμα την καρδιά της. Απόψε χάρη δίνω τη μεγάλη μάχη. Την παίζω κορώνα ή γράμματα. Την κερδίζω ή τη χάνω. Δεν τη βλέπω. Γιατί αργεί έτσι. Δεν μου λες, Κατερίνα, πού είναι η κυρία σου. Έχει κατέβει μια στιγμή στο θηρορό. Στο θηρορό. Καλά πήγαινε, παιδί μου. Τι μουσίτσα, κατέβηκε στο φιλαράκο.
Έλειες όμως και φλάει ο Κέρβερος. Ωραία, φυλάει. Αν δεν φυλάει. Αν δεν φυλάει, εδώ σε θέλω. Ωχ, Παναγίτσα μου. Ω, δεν αισθάνομαι καλά. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Πάω στα καρδιά μου. Τα θέλετε και τα παθαίνετε. Εγώ σας τα είπα. Άντε, πάψε ρε κουμπούρα που μου τάπες. Άι, τι να κάνεις άψε με ίσχο. Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτά. Αναγία μου, το χέρι σου. Αμάν! Αμάν! Σωθήκανε ο Κέρβερος. Ναι, ναι, έλα Μαρία μου, είσαι. Ναι, από πού μου τηλεφωνείς, παιδί μου. Από πού, από το θηρορείο. Α, μάλιστα. Ναι, το ξέρω ότι κατέβηκε, παιδί μου. Α, είναι σε αυτόν. Λοιπόν, Μαρία, πρόσεξέ με. 1.000 θα έχεις απόψε για αυτήν την ενημερότητα. Ανέβω απάνω στη στιγμή και μην τους αφήσεις βήμα. Έτσι, Μαρία μου. Άντε, μπράβο. Ήρθε η καρδιά μου στον τόπο της. Παναγίτσα. Άρα. Άρεση. Αυτό το κωμικό πράγμα είναι ο σύζυγος. Και μη μου πεις ποτέ μασκαρά. Μη μου πεις ποτέ μασκαρά πως θέλει να παντρευτείς έτσι. Σε σκότωσα. Κατάλαβες. Ναι. Εσύ μην παιδί μου. Όχι τι. Ναι, δώσε μου την τέντη. Η μουσίτσα. Κατάλαβες κύριε. Πάψε. Έλα τέντη χρυσούλη μου. Εσύ είσαι. Ναι. Έλα πάνω χρυσό μου. Έλα πουλάκι μου. Μα έλα στη στιγμή είναι απόλυτη ανάγκη. Μην ήρθανε καλεσμένοι. Άντε, γεια σου. Ναι, γεια σου. Πάει και αυτό. Λοιπόν, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, ε. Κάτσε εδώ, 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 εδώ. Κάτσε εδώ, εδώ. Λοιπόν, να κεφαλαιώνω. Είπαμε, φλερ στην τέντη. Το δώρο σου πρώτος. Την τέντη θα τη φέρεις εκεί που θα μιλάω με τη Ρένα. Κούρδισμα στην Κεστρινού. Α, και πού είσαι. Μακριά από το γάμο. Μακριά, μακριά, μακριά. Επιτέλους μπορώ να μάθω τι έπαθες και τηλεφωνείς και ξανατηλεφωνείς συνέχεια. Είχα κατέβει μια βόλτα μέχρι το θηρορό. Ήθελα να του κάνω παρατήρηση για τις μουρταντέλες. Τα σάντουιτς βρωμάνε απέσια. Μα σε ρώτησε εγώ πουλάκι μου γιατί πήγες. Μα δεν βλέπεις τον κύριο Χάρη. Χαίρετε. Κυρία μου, απόψε είστε σε όλο το λουλούδιασμα της ομορφιάς σας. Ευχαριστώ πολύ. Πες τα εσείς με την ησυχία σας. Εγώ παραδώ αν έχεις δίκιο για τα σάντουιτς. Δεν κάθεστε. Μάλιστα. Απόψε είστε πολύ όμορφοι. Ο κορμός σας ανεβαίνει από την τάγια της. Μη λέτε τίποτα. Θα μας ακούσει ο άντρας μου. Δεν παρακούσει. Σας αγαπώ. Και απόψε δεν κρατιέμαι. Είσαστε πιο όμορφοι και από την ημέρα που σας είδα στον εθνικό κήπο. Μα τι λέτε, σιγότερα θα μας ακού. Πού? Στον εθνικό κήπο. Ναι. Σας παρακολουθούσα. Δεν είσαστε μονάχοι. Και όταν μπήκατε στο σπίτι μου, δεν αναγνωρίσατε τον κύριο που ήταν μαζί μου. Ασφαλώς. Δεν είμαι στραβός. Και δεν είπατε σε κανέναν τίποτα. Δεν είμαι πρόστιχος. Μου ορκίζεστε ότι ο άντρας μου δεν ξέρει απολύτως τίποτα. Τίποτα, τίποτα, να είστε ήσυχοι. Πολύ ωραία. Τώρα πιστεύω ότι με αγαπάτε. Και τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω μερικά πράγματα. Πρώτον, δεν συμφωνώ καθόλου με την εκλογή σας. Η εκλογή δεν έχει γίνει ακόμα. Και δεύτερον. Δεύτερον, να προσέχετε πολύ από μία γυναίκα η οποία θέλει να υποφεληθεί από την κατάστασή σας αυτή για να σας αρπάξει τον άντρα σας. Μιλάτε σαν αστυνομικός. Ναι, έκανα κάποτε τον detective. Και αυτή η κυρία. Η Σταθά. Η Ρένα. Αποκλείεται, είναι φίλη μου. Αυτό ακριβώς. Φίλη θα πει αντίζηλος. Και όσο πιο στενή, τόσο πιο άσποντη. Απόψε θα σας κάνω να προσέξετε μερικά πράγματα. Αγαπητή μου, ντέντη μου, ναι. Δεν έχεις καθόλου δίκιο για τα σάντουιτς. Πάνε κάτω περίφημα. Λοιπόν, δεν παίρνεις τον κύριο Χάρη να του δώσεις ένα ορεκτικό στο μπουφέ. Εγώ δεν μεταξύ θα διαβάσω την εφημερίδα μου, ώστε να έρθουν καλεσμένοι. Έτσι, μπράβο. Θα βάλω και λίγη μουσικούλα. Ναι. Θέλετε να περάσουμε. Θα το έπαιρνα ευχαρίστως ένα ποτό. Περάστε. Περάστε. Βάζω την εφημερίδα μου. Μα δεν μου λες, Χριστιανέ μου, τι έχεις πάθει με αυτό το τηλέφωνο.
Δεν προλαβαίνει Ντέντι να κατέβει στο διαμέρισμά μου και χαλά τον κόσμο. Ωραία, Νέδια. Με συγχωρείς, αγαπητέ μου, να βλέπεις κάπου τι χρειάζομαι κι εγώ. Γυναίκα μου είναι. Έπειτα είχαν αρχίσει να έρχονται οι καλεσμένοι. Πάλι αυτός εδώ. Πάλι. Δεν σου εξήγησα. Άλλωστε δεν τον κάλεσα εγώ. Ποιος τον κάλεσε? Ο Θεός. Ο Θεός. Δηλαδή η Ντέντι. Δεν λένε πως ό,τι θέλει η γυναίκα το θέλει και ο Θεός. Με το Θεό θα τα βάλουμε τώρα. Δεν ακούς αυτά τα γέλια? Τα ακούω και πως τα ακούω. Δεν νιώθεις τη σημασία τους? Ποια σημασία, αδερφέ, τώρα, ποια σημασία? Νέα γυναίκα είναι, τα γενέθλιά της έχει σήμερα, γελάει. Θες να κάνει να κλαίει? Τι φυλάει, τι φυλάει? Μα είσαι παχύδερμο λοιπόν. Ελέφας, υποπόταμος, ρινόκερος? Όχι, αγαπητέ μου Μίνη. Είμαι ένα ζώο άγνωστο στη ζωολογία, αλλά πολύ γνωστό στην κοινωνική ζωή. Σύζυγος. Δηλαδή ένα ζώο με τεράστια κοιλιά μπορεί να καταπίνει και τα πιο αχώνευτα. Ωραία. Σήκω αμέσως επάνω και πήγαινε να κάνεις το καθήκον σου σαν σύζυγος. Όχι, σε παρακαλώ, Μίνη. Να χαρίσεις τα μάτια σου. Δεν έχω καμία όρεξη να χαλάσω το κέφι μου. Με εξουσιοδοτείς να της μιλήσω? Και το ρωτάς, παιδί μου, αφού το είπα και την άλλη φορά. Εντάξει. Κυρία. Πήγαινε βλάκα να γίνεις δυο φορές βλάκας, δηλαδή τέλειος σύζυγος. Κυρία, μπορώ να σας μιλήσω? Σε μένα μιλήσετε, κυρία. Σας ακούω, τι θέλετε. Δεν νομίζεις ότι είναι καιρός να πάψει επιτέλους αυτή η ιστορία? Αυτή η ιστορία, μα τι λες, τρελάθηκες? Τα κρυφομιλήματα, τα περίεργα γυαλιά, τα φιλιά. Τα φιλιά? Μην είμαι αδική σαν να έχεις πρόθεση. Μου κάνεις μια περίσκεπτη σκηνή που μόνον ο άντρας μου θα είχε δικαίωμα να την κάνει. Ορίστε, τον βλέπεις όμως, κάθεται ήσυχος, χωρίς να λέει απολύτως τίποτα. Άπα τη χάχα. Δεν είναι καθόλου ήσυχος. Αυτός με εξουσιοδότησε να... Αυτός εξουσιοδότησε. Καλά. Εσύ δεν ακούς τίποτα? Τίποτα δεν ακούς τελικά? Τι τρέχει, παιδί μου? Δεν μου λες. Έχεις βάλει εσύ αυτόν τον κύριο πληρεξούσιο για να σου αναφέρει διάφορες συκοφαντίες για κρυφό μιλήματα, αγκαλιές, φιλιά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο με αυτό το νερό. Όχι, παιδί μου. Κάποιος άλλος θα το διώξει. Εγώ απλώς έχω προσυπογράψει. Μάλιστα. Τότε με συκοφαντή. Σε συκοφαντώ? Μα τις προάλλες τους έπιασα αγκαλιασμένο στο καναπέ. Όχι, μίμη μου, τα παραλές. Δεν θα είδες καλά. Ακούς πως μιλάνε. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου. Όσο για σένα, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορείς να φερθείς έτσι και μάλιστα μπροστά σε ξένους. Πρώτον αυτός εκεί πέρα δεν είναι εντελώς ξένος. Και δεύτερον δεν ακούει, καταβροχθίζει τους μεζέδες. Με χάρη, για να σου πω. Μπορεί να είσαι παιδί του φίλου, αλλά αυτό δεν θα πει ότι μπορεί να σε αρρώσει και το μπουφέ. Περιμένουμε κι άλλους, παιδί μου. Ας αφήσω κάτι και για αυτούς. Δεν μου λέτε, κύριε Σπανέ, έχετε καλέσει απόψε την κυρία Καστρινού? Βέβαια. Ποια Καστρινού? Τη κυρία Λίλα Καστρινού, μήπως τη γνωρίζετε? Ναι, βέβαια. Δηλαδή, εξακοής. Εντελώς εξακοής. Είναι μια κυρία πρώτης τάξης. Ντέντι, με συγχωρείς, παιδί μου. Ντέντι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ξέχασα να σε ειδοποιήσω. Έχω καλέσει απόψε αυτή την κυρία εδώ στην τροφιά μας, έτσι για να μας δώσει λίγη ευθυμία. Είναι μια νέα γυναίκα, ανοιχτόκαρδη, γλεντζού. Είναι ανακάλυψη του κυρίου Χάρη. Μου την έφερα μια μέρα στο γραφείο μου. Και εγώ σκέφτηκα την καλέσω απόψε. Ώστε έτσι. Δεν χάσατε, βλέπω, διόλου τον καιρό σας στην Αθήνα. Κάματε αμέσως σχέσεις. Μάλιστα. Τρυπώνω παντού. Πάντοτε όμως ύστερα από εσάς. Και δεν μου λέτε, μήπως πρόκειται να έρθει τώρα αμέσως αυτή η κυρία? Γιατί δεν μας όρισε ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα, αλλά θα έρθει. Με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να πηγαίνω. Όχι, βρέθε τώρα, να σκαλάσει το κέφι τέτοια μέρα. Γιώργο, έχω ένα πονοκέφαλο όλη την ημέρα σήμερα και τώρα δυναμώνει. Χαρά στο πράγμα, μη μου τώρα, χαρά στο πράγμα. Θα πάω εγώ να σου φέρω ασπιρίνη. Έχει τον νου, θέλει να το σκάσει. Τις ξέρω αυτές οι μικρανίες, είναι πολύ ενοχλητικές. Μήπως είναι αυτή? Κάτι πολύ σας απασχολεί αυτή η κυρία που γνωρίζετε μόλις εξακοής. Καλησπέρα σας! Ντέντι, χρυσό μου! Να το έχω το στήρι!
αγαπήσει. Και χωρίς ποτέ το προσωπάκι σου να δει την παραμικρή ρητσίδα. Σε ευχαριστώ, ρε. Έλια σας και ο χρόνος σέβεται τα ωραία πρόσωπα. Κάνει και το φιλόπορό της πιο όμορφο. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί μου, τις καλύτερες μου ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ντέδι, παιδί μου, να σε φιλήσω, γρυζό μου. Κόρη μου, θα τα χιλιάσεις. Ο κύριος Μάριος Χάρης, η μαμά, ο μπαμπάς. Ω, να τη χαίρεστε, είναι σωστός άγγελος. Καλωσύνη σας. Κάτι περισσότερο να πω, άγγελος. Είναι ο ανεκτίμητος θησαυρός μας. Είναι η λατρεία μας. Αλήθεια, Ανδρέα, πρέπει να είμαι υπερήφανη που φέραμε στον κόσμο αυτό το πλάσμα. Ευλαλία, λίγη μετριοπάθεια σε όλες τις εκδηλώσεις. Δεν βλάπτει ποτέ. Όχι, όχι, άφησε με, Ανδρέα. Θέλω να εκφραστώ. Αισθάνομαι την ψυχή μου πλημμυρισμένη. Θέλω να εξπάσω. Μα Ευλαλία, είναι και ξένοι άνθρωποι εδώ. Και μπορεί να μην συμμερίζονται απολύτως τα αισθήματά σου. Σε παρακαλώ, Ανδρέα, άφησε με. Αυτή μη δεν θέλω γκρίνιος τώρα. Αναπολώ ακριβώς την μεγάλη ημέρα της γεννήσεώς της. Ο αείμνηστος Κογιάρης. Ποιος χωρές τον. Κάφημα της επιστήμης, αληθινή μεγαλοφυΐα, είχε μεταχειριστεί τον εμβριουλκό μου. Κόρη μου, δεν μπορείς να συλλάβεις την αγωνία και την ανησυχία της ώρας εκείνης. Αν αυτό το βάναυσο εργαλείων εστράβωνε λίγο τη μητίτσα σου, αν συμπίεζε το αυτάκι σου, αν χαλούσε αυτό το χαριτωμένο πηγουνάκι. Α, εδώ σε στόλι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σου εύχομαι, παιδί μου, να τη γέρεσαι έναν αιώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μαμά. Ευχαριστώ. Ναι. Και πάντα ευτυχισμένη. Ευχαριστώ, παπά. Ευχαριστώ. Και αχώριστη. Ρένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αγαπημένη. Θεέ μου, ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι διηγούμην τα δραματικά γεγονότα της γεννήσεώς της. Α, τι κρίμα. Τα έχω ακούσει 40 φορές. Αλλά θα τα έχω και πάλι με την ίδια ευχαρίστηση. Λοιπόν, έλα πάρε τι είναι σπιρίνη σου. Πολύ επίκαιρος αυτή η ασπιρίνιστρα από τη διήγηση της Ευλαλίας. Έπρεπε να φέρεις για όλους. Ανδρέα! Παπά, παπά, μην ανησυχείτε, έχω κάμπος εδώ. Έλα, έλα, μην κατάπιε την ασπιρίνη. Και λίγο νεράκι. Έλα εδώ. Δώστε τώρα το δαχτυλίδι. Λέω να το σκοτώσω αύριο, να το κάνω λιανά. Τι είπες, ρε κάθαρμα. Κυρία μου, κυρία, επιτρέψτε σε ένα στενό φίλο του σπιτιού με την ευκαιρία το γενεθλίο σας να σας προσφέρει αυτό το μικρό δωράκι. Ωραία. Να είναι θαυμάσιο. Για να δω κι εγώ, για να δω. Αχ, υπέροχο είναι. Κοίταξε, Ανδρέα. Με γεια σου, κορίτσι. Να δω κι εγώ. Με γεια σου. Τι όμορφο δέσμο που έχει. Είναι υπέροχο. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Μα αυτό έγινε κιόλας. Με τη χαρά που μου δώσατε να σας το προσφέρω. Μόνο που δεν ξέρω αν θα πρέπει να το δεχτώ. Μα όχι, δέξω το παιδί μου, δέξω το. Μπα σε καλό σου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χάρη, κάθαρμα. Σου φέραμε κι εμείς κάτι. Είναι μία μπρος με μπριγιάνε πάνω. Μια βδομάδα έψαχνε ο μπαμπά σου για να την πετύχει. Μπράβο, ηλικία, θαυμάσια είναι. Την πήρατε από το σταματάκι, το ξέρω. Μια βδομάδα την έβλεπα στη βιτρίνα. Και εσύ, πάρα πολύ ωραία. Που είναι. Βέβαια, μετά από όλα αυτά τα δώρα, το δικό μου ντέντι μου ίσως σου φανεί φτωχικό. Μην βιάζεστε. Αχ, τι ανυπομονησία, Χριστέ μου. Ορίστε, αυτό το κολλιέ. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο άντρας μου βέβαια ήθελε να σου πάρει κάτι άλλο, αλλά ξέρει αυτός από δώρα, χρυσό. Ρε, ρε, παιδί μου, κάθε άνθρωπος έχει το γούστο του. Ειλικρινά είναι πάρα πολύ όμορφο. Τι φίνο δέσιμο, ε. Λοιπόν, και πού. Και να ειδείς, τι σου έχω φέρει εγώ. Λοιπόν. Μάντεψε, σιγά σιγά μη φιάζεσαι. Τι έχω μέσα αυτό το κουτί, ε? Το κολλιέ. Α, το κολλιέ, ναι, μα ποιο κολλιέ, ε? Αυτό που είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα. Α, δεν ξέρω. Τα μαργαριτάρια. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω, ε? Αυτό είναι. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Πολύ ωραίο.
Φαντάζομαι πώς θα τα έδωσε. Α, ντέντι μου, δύο λεπτά γιατί δεν βλέπω το κουμπό σου. Δεν σε μου, δεν φτιάξει. Τι να έδωσα. Τι να έδωσα. Τίποτα δεν είναι ότι και να έδωσα μπροστά στο λαιμό σου. Ήθελα σε ολόχρυσο να πέρναγα σιρίτη την πουλια τον Αυγερινό και τον Αποσπερίτη. Να σου στολίσουν το λαιμό. Γιατί να το στολίσει, διαμαντικό δεν βρίσκεται. Σ' Ανατολή και Δύση. Πολύ ωραίο, μπράβο. Δικό σου είναι αυτό. Ναι, ναι, αγάπη, δικό μου. Νομίζω ότι είναι λαϊκό. Ακριβώς. Λαϊκό δεν πίνει του κόσμου. Άρα και δικό μου, Αγάπη μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Όχι, με συγχωρείτε, παιδιά. Με συγχωρείτε, παιδιά. Φιλιόμαστε. Παντρεμένοι άνθρωποι είμαστε. Φιληθείτε, παιδιά μου. Φιληθείτε. Είναι το φίλημα τροφή. Πυρήνη τη καρδία. Στιγμή κλαπίσα εκ τη ΕΔΕΜ. Αρχή Αθανασία. Με φίλημα γενόμεθα. Με φίλημα γενόμεν και φίλημα λαμβάνομεν, οπόταν τελευτόμεν. Έλα, τελεύτησον. Τελεύτησον, Ευλαλία, γιατί μας ατελεύτησες. Τι ενδιαφέρουν τους κυρίους οι ασπασμοί του παρελθόντος. Ανδρέα. Εσείς είσαστε κουλοχέρης. Κουλοχέρης, τι θα πει αυτό, κυρία? Θέλω να πω, δεν έχετε χέρια να προσφέρετε κι εσείς κάτι στην κυρία? Το δικό μου το δώρο δεν προσφέρεται με τα χέρια. Της χαρίζω σήμερα ένα καράβι. Όχι, πάει μου την έφερε. Δηλαδή, όχι τα παλιοσίδερα. Δεν χαρίζουν σε μια κυρία παλιοσίδερα. Ξέρετε ότι μου πνίγει και ένα καράβι. Λοιπόν, τώρα που θα γίνει ειρήνη θα το αντικαταστήσω. Έτσι λοιπόν, στην πρίμηνη του θα γράψω το όνομά της. Ντέντι. Αυτό ήτανε. Θα διασχίζει όλους τους ωκεανούς, όλες τις θάλασσες, θα το βρέχουν τα πιο μακρινά κύματα. Πώς σας φάνηκε? Θαυμάσιο, ποιητικότατο, εξαίσιο. Φαντάζομαι αυτό το καράβι με το όνομα της Ντέντις να διασχίζει τους ωκεανούς, να πηγαίνει για πετροκάρβουνο στην Αυστραλία και να φουντάρει στον ισθμό της Καλκούτας. Η Καλκούτα, κύριε, δεν είναι ισθμός. Με συγχωρείτε, ξέρετε, είμαι κουμπούρα στα μαθηματικά. Και δεν βρίσκεται. Μα ευχαρίστησέ τον, Ντέντι, παιδί μου, ευχαρίστησέ τον. Σου χάρισε όλους τους ωκεανούς, όλες τις θάλασσες και όλα τα κύματα. Για το όνομα του Θεού. Δεν μου λες, Μίμη, έτσι, χωρίς αστεία. Πόση μπογιά θα χρειαστείς? Μπογιά? Τι μπογιά? Αυτή την μπογιά που θα γράψεις το όνομά της στην πρίμνη. Όχι τώρα, χωρίς αστεία, σοβαρά το λέω. Ο Μίμης είχε μια θαυμάσια έμπνευση. Μας έβαλε όλους κάτω. Λοιπόν, έλα, περάστε στο μπουφέ να πάρετε κάτι. Ελάτε, μαμά. Περάστε, παρακαλώ. Μπαμπά και εσείς. Περάστε. Πώς σου φάνηκε το δικό μου το δώρο? Δεν περίμενα κανένα δώρο από σας, κύριε. Τι? Μου μιλάς στον πληθυντικό τώρα. Ο Ενικός ήταν μια ιδιοτροπία του άντρα μου. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ μου να σας μιλήσω. Τέτοι? Κύριε Χάρη. Μάλιστα. Γιώργο. Μείνε λίγο, θέλω να σου μιλήσω. Την περίμενα αυτή τη στιγμή. Έτσι με φλόγα, με λαχτάρα, έτσι με καρδιοχτύπη την περίμενα αυτή τη στιγμή. Αλήθεια μου λες? Μα και το ρωτάς, και το ρωτάς. Μα τι έχεις πάθει και όλο σκουπίζεσαι? Μα τι με θέλει, δεν είναι απ' τη συγκίνηση, με έχει κόψει έτσι ψηλός υδρότα. Αλήθεια μου λες? Να ξέρεις πόσο με κολακεύει αυτό. Ξέρεις πόσο θέλω να σε σώσω από εδώ μέσα. Ξέρω τι περνάς εδώ. Έλα αύριο στο εργαστήριο του γλύπτη. Έχω κρατήσει το κλειδί. Να ξέρεις ότι εγώ ξέρω να δίνω γλυκές στιγμές. Εγώ? Να πατήσω εγώ την Ντέντι, τον αγγελό μου που τη λατρεύω, που την έχω σαν τα μάτια μου? Αφού αυτή ξέρω με το κορδί. Ντέντι? Όχι, κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Μπορεί να το συμπάθησε για μια στιγμή. Δεν σου λέω άνθρωποι είμαστε, αλλά είμαι απόλυτα βέβαιος πως η Ντέντι, λέω, δεν βγήκε ποτέ από το καθήκον της. Δεν μου λες, βλάκασες ή εθελοντής? Βγήκε τα δυο μαζί, γιατί το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
Ορίστε τώρα, από υπέροχος πολιτισμένος άνθρωπος είναι αυλάκας και εθελοντής. Ωραία. Σιγά τώρα πια. Μήπως είναι η κυρία Καστρινού. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Μην ανησυχείς, έχω κι άλλες ασπιρίνες. Α, Ντέντι, Ντέντι, εδώ είσαι, παιδί μου. Ναι, πάρε τη Ρένα, δες προσφέρεις κάτι στο μπουφέ. Περάστε. Προσφέρουμε και χυλοπίτες. Και κρασάκι να πάνε κάτω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πα, είσαι κι εσύ εδώ. Δεν την περίμενα να σου πω αυτή την έκπληξη. Μα γνωρίζεστε? Λιγάκι. Μα ελάτε λοιπόν, ελάτε να σας παρουσιάσω και στους άλλους. Η γυναίκα μου, η κυρία Καστρινού. Η πεθερά μου, η κυρία Καστρινού. Χαίρο πολύ. Ο πεθερός μου, η κυρία Καστρινού. Η κυρία Σταθά, ο κύριος Σταθάς. Η κυρία Καστρινού. Όπως βλέπετε, η κυρία Καστρινού, είμαστε εμείς και εμείς. Επιτρέψατε, κυρία, να σας προσφέρω αυτά τα λίγα λουλούδια και να σας ευχηθώ να τα εκατοστήσετε ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κατερίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι ωραίο περιβάλλον. Εγώ, ξέρετε, έχω πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία για τον καλό κόσμο. Καθυστέρησα λιγάκι μέχρι να ταΐσω και να κοιμήσω και τη Λιλίκα. Καλέ, δεν εννοούσα να κοιμηθεί. Χάλασε τον κόσμο. Ήθελε να έρθει μαζί μου οπωσδήποτε. Το κοριτσάκι σας, ε? Όχι, καλέ. Σκυλίτσα. Μια χαριτωμένη λουλού. Ο κύριος Κορδής την ξέρει πολύ καλά. Σε με το Μίμη, δεν είναι πάρα πολύ χαριτωμένη η Λιλίκα μου. Ώστε γνωρίζεστε. Ναι, βεβαίως, γνωρίζω κάπως την κυρία. Σας παρακαλώ, τι θα πει κάπως. Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Μα ευλαλία, παιδί μου, μπορεί ο κύριος... Ας είμαι ήσυχη και εσύ, παιδί μου. Του απευθύνεται με το μικρό του όνομα. Του ομιλεί στον ενικόν. Γνωρίζει τη σκυλίτσα της. Α, βεβαίως, το σωστό, έχει δίκιο η μαμά. Ο Μίμης. Ο Μίμης μας είπε πρωτύτερα ότι γνωρίζει την κυρία μόνο εξακοής. Εξακοής. Είπες ότι με ξέρεις μόνον εξακοής. Του αρέσει πότε-πότε να αστείευεται. Μπράβο. Αυτό είναι, μου αρέσει πότε-πότε να αστείευομαι. Α, ναι, εμένα μου λες. Μεγάλος κορατατζής. Καλά, δεν τον αφήνετε. Το τάκ δεν τρέχει στους δρόμους. Το έχουν μόνον οι κύριοι. Με συγχωρείτε να πηγαίνω. Ασπιρίνη, δεν θέλω να σας παρακαλώ. Ώστε γνωρίζεστε πολύ καιρό, λοιπόν, ε? Αρκετόν. Και δεν καταλαβαίνετε γιατί θέλει να το κρύψει απόψε. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει τους λόγους του. Εσύ να μην ανακατεύεσαι, σε ρώτησε κανείς. Ένα παιδί μου είπα κι εγώ μια λέξη. Ποιους λόγους? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φαίνομαι μια κυρία η οποία θα έκανε ντροπή στις γνωριμίες της. Όχι, πείτε μου, σας παρακαλώ. Για το όνομα του Θεού, κυρία μου, για το όνομα του Θεού, ήταν έτσι δεν θα σας προσκαλούσαμε. Εγώ πάντως το θεωρώ τιμή μου που σας γνώρισα. Τ' ακούς? Έτσι μιλάνε οι κύριοι. Τα βλέπεις? Βλέπεις τι κάνεις με τις βλακίες σου. Δημιούργησες επεισόδιο. Εγώ φταίω πάλι. Αυτά όλα δεν μ' αρέσουν καθόλου. Εδώ υπολαμφάνει σκάνδαλο. Μα ευλαλία, παιδί. Άφησε με, Ανδρέα. Στο σπίτι της κόρης μου μου αρέσουν τα καθαρά πράγματα. Τίποτα το καθαρότερο, κυρία μου, από τη γνωριμία μου με τον κύριο Κορδί. Ήταν μια φιλία εντελώς οικογενειακή. Δυστυχώς. Διαρκούσες αυτής της φιλίας, διατηρούσε και άλλες σχέσεις. Και μάλιστα με μια κυρία του κόσμου. Δεν ενδιαφέρουν κανέναν εδώ οι σχέσεις μου. Μα σε παρακαλώ, αφήστε να μιλήσεις, σε παρακαλώ. Εξακολουθήστε, κυρία μου. Σου απαγορεύω. Μα σε παρακαλώ. Δεν μπορείς να μου απαγορεύσεις τίποτα όταν λες πως δεν με ξέρεις. Αφού με προσβάλλεις με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να δώσω μια εξήγηση. Διατηρούσε σχέσεις με μια κυρία του καλού κόσμου. Μια κόφτρα, όπως μαθαίνω, που τον μαδάει κανονικά. Τουαλέτες, μπιζούγουνες, τρελά έξοδα. Εμένα μου λες, με την κουβαρτοσύνη που είχε αυτός. Λυπάμαι που κάθεστε και ακούτε τα λόγια μιας τέτοιας γυναίκας. Αλαβρέ, ελεηνέ, απέζιε κάθαρμα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μίμη. Όχι έτσι να εκφράσει μια κυρία. Δεν ποτέ τέτοια πράγματα. Κορούλα μου, χρυσό μου, τη θαυρέ μου. Έσχος, κύριε!
Έσχος! Τα βλέπεις, τα βλέπεις τι κάνεις με τις γελίες παρεμβάσεις, ορίστε! Εγώ θα τα πληρώσω πάλι, Ρενάκη μου! Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Κυρίες και κύριοι! Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ! Το επεισόδιο θεωρείται λήξαν! Ελάτε να ευθυμίσουμε λιγάκι! Να ευθυμίσουμε λιγάκι, σας παρακαλώ! Περάστε! Να πάρετε κάτι το καφέ! Περάστε, μαμά! Περάστε! Περάστε, εγώ θα πηγαίνω. Σας ζητώ συγγνώμη που σας κάλεσα τη διασκέδαση, αλλά δεν φταίω εγώ. Η παρουσία του μου είναι λιπόφορη. Τι περιβάλλον! Πάπα! Μου είπες λόγια βαριά απόψε. Σας ηχαίνομαι. Τη φωνή σας, τα λόγια σας, τις προστιχές σας, σας ηχαίνομαι, σας είπα. Τέλει. Τα κολοκυθάκια σας, οι μελιτζάνες σας, οι ντομάτες σας. Τις αναξιοπρεπείς καταγγελίες στο σύζυγό μου. Σας ηχαίνομαι. Φύγετε. Φύγετε αυτή τη στιγμή από το σπίτι μου. Δεν θέλω κουβέντα. Αυτή τη στιγμή. Τέλει, πρόσεξε. Η ιδέα ότι μπορεί να σε χάσω με κάνει τρελό. Δεν το έχω σε τίποτα να τα αποκαλύψω όλα στον άντρα σου. Πολύ ωραία, θα το αποκαλύψω εγώ. Γιώργο. Τέλει. Γιώργο, σε παρακαλώ, έρχεσαι μια στιγμή εδώ, γρήγορα. Ναι, τι τρέχει. Γιώργο, αυτός ο κύριος είναι φίλος σου. Τι ερώτηση είναι αυτή. Προσπάθησε να μου ρηχτεί. Τι. Όχι, όχι. Όχι, Ντέντι μου, αδύνατο, το παρεξηγήσει. Είμαι περιποιητικός, γλυκομήλτος, κομπλιμεντόσος, αλλά να μπει στο σπίτι του φίλου του για να το αρπάξει τη γυναίκα. Α, όχι, τέτοια πράγματα δεν παίρνει ποτέ ο Μίμης. Τι διάλο, είναι έντιμος άνθρωπος. Σε πληροφορώ ότι είχε στήσει τόσο σωστά τα δίχτυα του, ώστε κινδύνεψα να πέσω μέσα. Γιώργο, απαιτώ να φύγει αυτή τη στιγμή από το σπίτι και εσύ να μην του ξαναδώσει το χέρι σου. Θες να φύγει, να φύγει. Αυτό είναι άλλο ζήτημα, αλλά σε διαβεβαιώ ότι τον αδικείς. Λυπάμαι πάρα πολύ, αγαπητέ μου, τι να σου κάνω. Δεν μπορώ να της χαλάσω το χατήρι και μάλιστα την ημέρα των γενεθλίων της. Εδώ είναι οι λογαριασμοί για τα ψώνια και τα λεπτά που σου χρωστάω. Είχα πάρει την απόφαση να ξοφλήσουμε απόψε έτσι αλλιώς. Ορίστε. Μπορούσαμε να λογαριαστούμε και αύριο. Α, όχι, όχι, όχι. Έπρεπε απόψε και μάλιστα μπροστά σε όλους. Δεν έχω καμία όρεξη να δώσω τροφή στο κουτσομπολιό. Όταν πας κάτω μέτρησέ τα, σε παρακαλώ, αν είναι σωστά. Α, έχω βάλει και κάτι παραπάνω. Είναι μια μικρή αποζημίωση για τους σκόπους του ψωνίσματος. Αυτά θα σου τα επιστρέψω. Ωραία, μπράβο συμπεριφορά. Καληνύχτα. Είπα κι εγώ. Το φάκελο με τα λεπτά θα μου άφηνε. Και τώρα οι δυο μας, κυρία μου. Με το ένα χέρι απόψε μου προσφέρατε το δώρο σας, με το άλλο είσαστε έτοιμοι να μου αρπάξετε τον άντρα. Εγώ! Σας είδα, ήμουνα εκεί πίσω. Και με αυτόν, μα δεν τρώγεσαι πια! Εσύ να πάψεις να ακούσεις συκοφαντίες και να λες βλακίες. Ορίστε μας! Δεν θα πάμε σπίτι. Θα δεις τι θα σου κάνω. Θα σε μάθω εγώ να δημιουργήσω όλες αυτές τις αηδίες εδώ. Όσο για εσάς, ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή δεξίωση. Ξέρετε να περιποιήσετε πολύ καλά. Αν βγάλεις τσιμουδιά στο σπίτι, στο λέω. Θα πάω να κοιμηθώ στο ξενοδοχείο. Μα, ορίστε μας. Καληνύχτα σας. Καλέ, πού ευρισκόμεθα απόψε, Ανδρέα. Μου εξηγείς. Ευρισκόμεθα εδώ που ευρισκόμεθα. Κλείσε το στόμα σου να δούμε τι θα απογίνει. Αχ, απόψε νιώθω τον εαυτό μου ελαφρώς σαν μπουλάκι. Κι εγώ σε βλέπω λιώτικο απόψε. Τι αποκάλυψη. Να, Ντέντι μου. Ο ίδιος ήμουν πάντα. Με είχες όμως συνηθίσει, δεν σου έκανα πια καμιά εντύπωση. Να ξέρεις πόσο σε θαύμασα την ώρα που της έτριψες στη μούρη. Τι όμορφα που της μίλησες για μένα. Με πόση συγκίνηση. Ο Θεέ μου, τι τύψες νιώθω. Λοιπόν, απόψε σου χρωστάω την ικανοποίηση να τα μάθεις όλα. Είχα ραντεβού μαζί του. Κόρη μου!
είναι αυτά που λες. Όχι, αφήστε την, αφήστε, το ξέρω. Τα ξέρετε. Μα ενώπιον του ξένου. Το ξέρω κι εγώ, κύριε. Το ξέρετε κι εσείς. Ω κερί, ω ήθη. Τον άφηνα να με κρατάει, να με χαϊδεύει, να μου φυλάει το χέρι. Τα ξέρω. Τα ξέρω όλα, Ντέντι. Μα τότε, γιατί τα έκανες όλα αυτά? Γιατί τον έφερες στο σπίτι? Γιατί είμαι ένας σύζυγος που αγαπάει τη γυναικούλα του και δεν θέλει να τη χάσει. Το σύζυγό της είναι παντρεμένη, τον βλέπει στις αρρώστιες του, στις μιζέριες του, στις γκρίνιες του, στις ζήλες του, στις απιστίες του. Τον βλέπει ασυγείριστο, αχτένιστο, αξίριστο. Ενώ ο εραστής έρχεται φρέσκος, δίνει μια ώρα ευχάριστη, παίρνει το καημάκι και φεύγει. Έπρεπε δεν να το φέρω εδώ να τον δεις όπως ακριβώς βλέπεις εμένα, σ' όλη τη ρουτίνα της καθημερινής ζωής. Έβγε, γαμβρέ μου! Για πρώτη φορά σε παραδέχομαι! Παιδί μου, δεν έχω λόγια να σου πω. Έτσι, αγάπη μου, για τις μεθόδους των τριών, γίναμε και πάλι δύο. Με συγχωρείτε. Είμαστε και πάλι τρεις. Είμαι κι εγώ εδώ. Βλαχοδημητράτσι σας για τα γάσα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, παιδί μου. Το ξέχασα. Σου χρωστάω πολλά. Με βοήθησες όσο μπορούσες. Λοιπόν, σας παρουσιάζω τον ανιψιό μου. Βεβαίως, είναι το παιδί της αδελφής μου. Θεία μου. Ντέντι, με συγχωρείς που το φανέρωσα. Αλλά θα χαλούσα τα σχέδιά μου. Και τώρα κάθαρμα, εκάθαρμα, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Σε υιοθετώ. Κι αν κοτάς μας καλά, κάνε ξανά κόρτες στη μάνα σου. Κάνε ξανά κόρτες στη μάνα σου. Η μαμά μου. Άντε, τη φίλησέ τον. Βρή, μαμή, οικονομία, βρε. Μαμά σου, ε. Κορδίζε, βέβαια. Τι να τα βλέπω.